Γεια σας! Εδώ είμαστε. Και πού να πάμε, πού θα βρούμε καλύτερα. Εδώ είμαστε στον υπέροχο, στο μαγευτικό, στον εξωτικό, στο φαντασμαγορικό χώρο του Trace & Chase για άλλο ένα show, για άλλο ένα επεισόδιο του show από το Trace & Chase. Οι σκηνοθέτες έλεγαν παλιά, κάποιοι που δεν είναι Sony και καλά παλιωμοδίτες, το λένε ακόμα. Φώτα, κάμερες, πάμε, πριν από την εκάστοτε εγγραφή. Σήμερα εγώ θα το παραποιήσω αυτό και θα πω φώτη, κάμερες, πάμε. Δεν δίψασα, δεν δίψασα ακόμα. Κρατάω όμως το ποτήρι επίτηδες για να ιντριγκάρω το Φώτη Κατσικάρη που να δω πώς το έλεγες εκεί στο, το 1992 στο Αχελένη. Φώτη, κάτσε να μαζευτούμε. Σε έλεγε Σάντρα, κάτσε να μαζευτούμε. Ναι, ναι, Σάντρα, η Σάντρα ήταν. Ναι. Φώτη, κάτσε να μαζευτούμε. Αυτό με το ποτήρι στο χέρι, αλλά έχει πολύ πλάκα τότε αυτή τη ιστορία. Βέβαια την έχουν δει όλοι. Ξέρει λίγο να την ψάξει, να την βρει. Και για πλάκα, γιατί τότε η Ελένη Ράντου, όταν κάνανε αυτό το, αυτή την εκπομπή, το σίριαλ, είχαν καλεσμένο, ξέρεις, είχαν έναν καλεσμένο κάθε φορά, σε κάθε επεισόδιο, χωρίς να είναι ηθοποιός. Και είχε πολύ πλάκα στα γυρίσματα, ξέρεις, όπως καταλαβαίνεις βέβαια. Γιατί και αυτό με το ποτήρι, πρέπει να κρατήσω τα χαρτιά, να διαβάσω τα λόγια μου, όλα αυτά. Αλλά εντάξει, είναι χρόνια. Τι άλλο θα μπορούσες να έχεις γίνει εκτός από μπασκετμπολίστας και προπονητής στη συνέχεια? Εντάξει, τότε ήθελα να σπουδάσω, μάλλον είχα ξεκινήσει να σπουδάζω οικονομικά και ήθελα να γίνω χρηματιστής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μην με ρωτάς, δηλαδή πώς και γιατί. Δεν ήταν κάτι ούτε... Απλά έτσι μ' άρεσε αυτό το ίντριγκα, όχι ίντριγκα, αυτό που υπάρχουν, ξέρεις, το να πουλάς, να αγοράζεις, ξέρεις, και όλα αυτά, όλο αυτό το, η αδρεναλίνη, τέλος πάντων, που υπάρχει και έχει μέσα στο σώμα του και στο μυαλό του ένας χρηματιστής, τότε ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είχα κάτι άλλο. Αυτό ήταν, ας πούμε, που έτσι τότε, εκείνα τα χρόνια τελειώνω το σχολείο ουσιαστικά και όταν πήγα στην Αμερική να σπουδάσω. Μπράβο, πήγες και στην Αμερική τότε, ναι. Ήταν αυτό το πράγμα. Γιατί το μπάσκετ δεν ήταν τότε. Εντάξει, μ' άρεσε. Ξεκίνησα πολύ μικρός, αλλά δεν μπορούσα να επενδύσεις επαγγελματικά στο μπάσκετ τότε. Φροντιστής στην Ολυμπιακή Αεροπορία θα μπορούσε να γίνει μια εποχή που ήσασταν απλήρωτη στην ΑΕΚ. Καλά, εντάξει. Οτιδήποτε μπορούσαμε να γίνουμε τότε, η αλήθεια, αλλά ήταν τα χρόνια όπως ήταν τότε. Γιατί στην Ολυμπιακή, γιατί το λες στην Ολυμπιακή, λέω, γιατί θέλω να φροντιστείς. Οι συμπαίκτες, το ναι, παρέακι που ήταν πριν από μερικούς μήνες το εκεί. Το έχει μαρτυρήσει ο Λανές, ο Γαλακτερός και ο Κοντουρέκης. Ότι κάποια στιγμή που δεν πληρωνόταν ο καθένας, σκεφτόταν. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Λέει και ο Κατσικάρης μας είπε: πάει να γίνει φροντιστής στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Το κάναμε για αστείο, ναι. Η αλήθεια είναι μέσα σε εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα χρόνια κακά τα ψέματα, γιατί το είπαν και τα παιδιά αυτά. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι συμπαίκτες ή τέλος πάντων κάποια άλλα παιδιά, παίχτες σε άλλες ομάδες που λειτουργούσαν, πώς να το πω, ζούσαν σε φυσιολογικές συνθήκες. Σε κανονικότητα, πλέον. Σε κανονικότητα ακριβώς. Εμείς ήταν... Αλλά μας έδεσε πάρα πολύ εκείνη η παρέα και είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή μας σκεφτείς, λέει, τι σου έχει δώσει στο μπάσκετ. Σίγουρα εμένα προσωπικά μου έχει δώσει αυτό το πράγμα, αυτή η φιλία που ξεκίνησε από τότε, πολύ αγνή, πολύ ειλικρινής, πολύ βαθιά. Παρόλο που είμαστε διασκορπισμένοι και έχουμε την επαφή, οπότε μπορούμε να βρισκόμαστε και όλοι μαζί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει, ξέρεις, ακόμα και από τίτλους, που κάποιος μπορεί να το σκεφτεί, πάντα είναι σημαντικό να παίρνεις τίτλους. Και αυτή η ομάδα θέλαμε να πάρουμε κάτι, να έχουμε να θυμόμαστε. Αλλά πράγματι είναι τόσο πολλά πράγματα που μας δέσανε και έχουμε φτάσει στην ηλικία που έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει οικογένειες, παιδιά και ακόμα όταν βρισκόμαστε, πώς θα λένε, είμαστε ξεμοραμένοι και λέμε πάλι τις ιστορίες και ούτω καθεξής, ναι. Είπαμε για δυνητικά πιθανά ή απίθανα επαγγέλματα που θα μπορούσες να έχεις κάνει. Μεγαλώνοντας ένα σπίτι με έναν παππού ρεμπέτη, το περίφημο Πάνο Μιχαλόπουλο, με μια μαμά που είχε φωνάρα και έκανε καριέρα. Ναι. Θα μπορούσε ο εγγονός και ο γιος. Ή είσαι πολύ φάλτσος για να βγεις στην πίστα. Μα πολύ φάλτσος όμως. Πολύ. Πολύ. Δεν το είχαμε τίποτα. Με τίποτα. Από μικρός. Που πάντα έλεγα ούτε τον εθνικό ύμνο δεν μπορεί να τραγουδήσει σωστά. Ήταν τραγικό. Τραγικό και καλό ήταν βέβαια. Εντάξει. Αλλά είναι αλήθεια ότι είμαι σε ένα σπίτι έτσι, καλλιτεχνικό. Ο παππούς ήταν μια μεγάλη μορφή. Σαν. Πώς να το πω τώρα.
στην κεφαλή της οικογένειας κάθε μεσημέρι, κάθε Κυριακή μεσημέρι, όπου και να είμαστε, ό,τι και να γινόταν, 2 η ώρα μας στο σπίτι του και τρώγαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Πάντα. Γραβάτα. Πάντα, ήταν απίστευτο. Ε, το ψητό στο φούρνο που ήταν τότε. Δεν υπήρχε. Το παραδοσιακό φαγητό της Κυριακής στα μεσημέρια. Εγώ πάντα και από πιο μικρός θυμάμαι πήγαινα στην ντουλάπα του, έτσι και άνοιγα και είχε τα κουστούμια και τα είχε αναχρώματα, ξέρεις. Το γκρι σκούρο, το μαύρο, πιο ανοίγαν τα πουκάμισα. Η γιαγιά μου τον είχε πάντα, ξέρεις, έτσι. Σένιο. Πολύ καλά, πολύ όμως. Και τα άσφατα πουκάμισα που τότε πλένανε γιακάδες ξεχωριστά, ξέρεις, ναι. Ήταν δουλειά ολόκληρη. Οι γραβάτες του και όλα αυτά. Και πώς. Και η μυρωδιά του, ξέρεις, το αρωμά του αυτό που είχε το Σανέλ, που το φόραγε πάντα. Ήτανε πραγματικά έτσι, ξέρεις, σου μένουνε κάποια πράγματα, ειδικά από μικρός και μια φιγούρα, ας πούμε, έτσι πολύ, ένας άνθρωπος καταπληκτικός. Έμαθα πάρα πολλά από αυτόν, όταν άρχισα να καταλαβαίνω, να βγαίνω σιγά σιγά προς τα έξω. Ήταν πολύ ειλικρινής μαζί μου και πολύ ξερός και πολύ ευθύς σε κάποια πράγματα που όλοι, ξέρεις, όταν βγαίνει 15-16 χρονών, λίγο στο δρόμο και λίγο αυτά και λίγο να προσέχεις τότε που ήταν άλλες. Ήταν και άλλη εποχή βέβαια τότε. Εμείς μεγαλώσαμε και όλα σε κοντινές γειτονιές στο Κορυδαλό. Σωστά. Οπότε, σωστά. Ναι. Και πάντα έτσι, αυτό το χαμόγελό του, πάντα δηλαδή, πέρα από σαν καλλιτέχνης που ήταν έτσι στο. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης με πολύ ωραία τραγούδια, ακόμα και σήμερα ακούω τα τραγούδια του. Ήταν και μια φιγούρα έτσι που. Πολύ σημαντική έτσι στη ζωή μου και με βοήθησε και στις σπουδές αργότερα που πήγα στην Αμερική, δηλαδή και ήτανε πραγματικά, αλλά η φωνή όχι, δεν. Ο παππούς μεταξύ άλλων έγραψε και τραγούδησε πλήστα όσα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Ένα από αυτά είναι ο Διαβολάκος. Ο Διαβολάκος, μικρός Διαβολάκος ή μεγάλος Διαβολάκος, Φώτης Καθησυχάρης, πού έβαλε την ουρά του. Πώς έβαλε την ουρά του στον μπάσκετ πρώτα απ' όλα. Αυτό έγινε, εντάξει, σίγουρα κατά τύχη. Ήταν, θυμάμαι, ήμουν, πόσο ήμουν, το 75-76, αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά ήταν, πόσο ήμουν, 8 χρονών, 9. Υπήρχε έτσι ένα μάζεμα στο σπίτι και αυτά και είχαμε έναν φίλο οικογενειακό που ήταν σαν συγγενή, το λέγαμε και το νιώθαμε, ας πούμε, τον Λάζαρο, που ήταν στη διοίκηση του Ιωνικού Νικαίας. Mm. Υπήρχε ένα αγώνα στο Ιωνικό με τον Ολυμπιακό και πήγε να ξεφύγω, ξέρεις, γιατί δεν. Και αυτά μου έκανε έτσι εντύπωση, γιατί μπάσκετ τότε δεν ξέραμε καν, πώς να το πω, δεν ήταν δεδομένο το μπάσκετ τότε. Και πήγα μαζί του και μόλις μπήκα στον Πλάτωνα, πάθα σοκ. Πάθα σοκ γιατί είχε η Ομοσπονδία. Αυτό το σύστημα που είναι πάρα πολύ καλό, μακάρι να μπορούσε να γίνει και σήμερα. Δεν το έχουμε ξανασυζητήσει. Εικάζω ναι. Τι θα πεις. Τα μίνι που έπαιζαν. Ακριβώς. Δεν το έχουμε ξανακουβεντιάσει ποτέ. Ναι, ναι, τα μίνι ναι. Που έπαιζαν πριν από το πρωτάθλημα της Αλφα-Εθνικής. Ακριβώς. Και έπαθα αυτό γιατί τα παιδιά στην ηλικία μου ναι, ναι. Δε, τότε να παίζουν. Ξέρεις, η μυρωδιά του παρκέ, ξέρεις, το χτύπημα της μπάλας, το σκουίκ από τα παπούτσια, ξέρεις, αυτό το θόρυβο που κάνει και βλέπεις σε έναν άλλο κόσμο. Ναι. Πραγματικά αυτό ήταν που μου άλλαξε όλο το. Δηλαδή όταν μπήκα μέσα, λέω. Χωρίς να ξέρω αν έχω ταλέντο, αλλά μ' άρεσε, ενθουσιάστηκα με το που μπήκα και είδα σε μικρά καλάθια, ξέρεις, που βάζανε τα στείνανε έτσι πάνω από τα. Ναι, ναι. Και μετά είδα και το παιχνίδι που ήταν ο Παναγιώτης, ήταν απίστευτος εκείνο το μάτσι και είχαν κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και την επόμενη μέρα, βέβαια, ξέρεις, τα καρίνα τα παπούτσια, ξέρεις, τότε γιατί τα πάνινα, ξέρεις, και αυτά, και πουπ, κατευθείαν να ξεκινήσω. Έτσι ξεκίνησα. Και. Τι ανακάλυψες μετά για τον εαυτό σου. Ξέρεις, αυτό. Μπαίνεις. Σε ποια διαδικασία ναι. Ανακάλυψες ότι μπορούσες να ναι. Το κάνεις. Πιστεύω ότι. Θεωρώ τα παιδιά που ξεκινάνε, ή τότε τέλος πάντων, γιατί ούτε οι γονείς μου δεν ήταν από πάνω, ξέρεις, σε κάθε προπόνηση, να δουν τις προπονήσεις και όλα αυτά. Αρχίζει και. Υπάρχουν δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, πιστεύω, σε αυτές τις ηλικίες όταν ξεκινάς. Δηλαδή. Το ταλέντο σου, ό,τι ταλέντο μπορεί να έχεις, πώς μαθαίνεις να πειθαρχείς σε ένα γκρουπ, να μοιράζεσαι από την ίδια την μπάλα μέχρι συναισθήματα, να τσακώνεσαι, το πώς θα μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Και όλη αυτή η ζήμωση, να σου πω, στην ηλικία εκεί τότε, θυμάμαι και μέσα στο σχολείο, είχα στόχους, είχα την προπόνηση, κατάλαβες, είχα τα παιχνίδια που παίζαμε τότε
Και θεωρώ ότι μου ήταν όλη μου ζωή ουσιαστικά. Εκεί ήταν το, ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα, πέρα, ξέρεις, που κατέληξε να γίνει επάγγελμα αργότερα. Αλλά ήταν όλος αυτός ο ενθουσιασμός. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά έβρεχε πάρα πολύ Σάββατο βράδυ και πήγαινα με τα πόδια από την Πλατεία Ελευθερίας κάτω στον Πλάτωνα. Για να φεύγαμε με το πλοίο, θα πήγαμε στο Sporting, το θυμάμαι τότε πολύ καλά. Η μητέρα μου λέει: ξέρεις, δεν υπάρχει, με αυτή τη βροχή, ξέχασε το, δεν πας. Είχα τρελαθεί, πώς θα πάω και αυτά. Και ήταν πολύ πρωί τα παιχνίδια. Παίζαμε 9 ή 10 η ώρα και φεύγαμε 8.30. Φεύγω μέσα στη βροχή και αυτά. Πώς έφτασα, πήγαμε, χάσαμε. Μούσκεμα. Ναι, μούσκεμα, γυρνάω και μου λέει: μάνα μου, τελείωσε. Δύο εβδομάδες δεν πας προπόνηση. Στη μορία, γιατί επειδή έφυγα, το σκάσα μάλλον από το σπίτι για να πάω να παίξω. Αλλά πώς να σου το πω, το βλέπει όμως στα μάτια μου η μητέρα μου τότε, ξέρεις, άντε μια-δυο μέρες, δεν πήγα την πρώτη προπόνηση και αυτά. Ήμουν, ξέρεις, είχα πέσει, γιατί ήταν, σου λέω, είχε γίνει κομμάτι της ζωής μου πια σε αυτήν την ηλικία και σε οριμάζει, θεωρώ, και πιο γρήγορα. Δηλαδή, οι άλλοι συμμαθητές μου ή τα παιδιά από τη γειτονιά και αυτά, ξέρεις, που είχαν άλλα διαφέροντα, είχαν πιο ελεύθερο χρόνο από μένα, που είχαμε όλοι πιο πολύ ελεύθερο χρόνο από ό,τι έχουν τα σημερινά παιδιά, ούτως ή άλλως. Πηγαίναμε στον δρόμο, παίζαμε μπάλα ή στις πλατείες ή βόλτες, ξέρεις, στον Πειραιά, σινεμά ή αυτά. Ή κοπάνες, καμιά φορά. Εγώ έκανα κοπάνες και πήγαινα και παίζα μπάσκετ. Οι άλλοι πήγαιναν φραπέ, ξέρεις, στον προφήτη Λία πάνω στον Πειραιά και μια χαρά, ξέρεις, εκεί ωραία και αυτά. Εγώ δεν το ζήσα αυτό πράγμα. Ξέρεις, ακόμα και με τις κοπέλες σε σχέσεις. Κατάλαβες τι λέω, ξέρεις, που είσαι σε αυτή την ηλικία που ξέρεις, ό,τι κάναμε τότε. Ήταν το μπάσκετ, ξέρεις, 100%. Με τον Γιαννάκη δεν προλάβατε να παίξεις. Με τον Παναγιώτη, βέβαια, παίξαμε μαζί. Στην πρώτη ομάδα εννοώ. Στην πρώτη ομάδα. Παίξατε, βέβαια, ναι. Γιαννάκη έπαιξε το 84, σωστά. Ναι, έχετε παίξει ένα-δύο χρόνια, παίξατε. Είχαμε παίξει. Παίξατε, εντάξει, ήμουν μικρό, ανεβοκατέβαινα, κατάλαβε με την νόμουνα δεκάδα, δεν έπα, και έπαιζα σε κάποια μάτσα, όπω το πρώτο μου παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη εναντίον του ΠΑΟΚ. Που ήταν το 81, θυμάμαι, 82, δεν θυμάμαι κάτι. Νομίζω τότε. Ναι. Έπαιζε ο Παναγιώτης, βέβαια. Είχαμε παίξει, παίξαμε μαζί. Εντάξει, είδαλμα, είδωλο. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές στην συνέντευξη μου ότι μαγεύτηκα όταν τον είχα δει εκείνο το παιχνίδι και γενικά το πώς. Επειδή μου ξέρεις, ήταν ένας παίκτης πολύ διαφορετικός και πολλά πράγματα είχε. Και πολλοί δεν τον έχουν δει στον Ιωνικό, τον έχουν δει στον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ένας διαφορετικός παίκτης. Άλλο, άλλο πράγμα. Τότε έκανε απίστευτα πράγματα. 50 πόντους, κατέβαινε. Στην νίκη έκανε απίστευτα. Του λόγου για πλάκα χειρόφρενο. Ναι, απίστευτα πράγματα. Να σουτάρει πίσω το καλάθι. Ναι, ναι. Ότι είχε σπάσει το χέρι του ξαφνικά όταν επέστρεψε το δεξί. Με το αριστερό, ραβέρσεις με το αριστερό. Δηλαδή, εντάξει, και η δουλειά του ήταν απίστευτη, έτσι. Θυμάμαι μια φορά από διακοπές, μαυρισμένος, κοκκινισμένος, και αυτό ήταν να παίξει, νομίζω, ένα παιχνίδι στη Μικτή Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Στη Μικτή Ευρώπη έπαιξε το 81. Εγώ. Ο Γιαννάκης. Ωραία. Και κάτι το 80 με τον Πρίμο. Ναι. Ένα μάτσε. Εσύ τα ξέρει καλύτερα, γι' αυτό εσύ το θυμάσαι καλύτερα. Και πήγαινα στον Πλάτωνα, εγώ σιγά-σιγά με μάθω πότε έχουμε ξεκινάμε προπονήσεις και αυτά και τον βλέπω και τρέχει γύρω-γύρω. Με κάτι βαράκια, ξέρεις, στα πόδια της Αστραγάλης και αυτά. Μου λέει, μικρή, τι κάνει, μου λέει, έλα, τρέξουμε. Και είμαι έτσι, λέω, ξέρεις, και είχα εγώ ωραίος και θα πάω να ρωτήσω και τέτοια. Και αυτός, εντάξει, ήταν για μας ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα σίγουρα. Και, ξέρεις, από μια μικρή γειτονιά καταφέρει αυτά που κατάφερε στην καριέρα του και έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι, σου λέω και πάλι, ήταν από τους λόγους που ξεκίνησε τον μπάσκετ ο Παναγιώτης. Και φεύγεις από τον Ιωνικό το 88. Πώς βρέθηκες στο Sporting? Πώς βρέθηκα στο Sporting, ναι. Βασικά, χάρη του Κωστού Διαμαντόπουλου, έτσι. Που επέμενε τόσο πολύ και από τις διακοπές του έφυγε, που θυμάμαι ήταν διακοπές, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, για να κλείσει μεταγραφή. Στη Φιλίδα, δεν το πήγα, το ξέρω εγώ. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν τότε ο Μάκης ο Δεδρινός στον Απόλλωνα Πάτρας. Ήταν να πάω στον Απόλλωνα Πάτρας που ήταν στην Α1, στην Αλφαεθνική, ναι. Και το Sporting που ήθελε να φτιάξει μια ομάδα ξανανεύει στην Αλφα Εθνική. Και τότε ήταν ο Χατζησμάλης. Ο Θοδωρός. Ο οποίος ερχόταν με ταλέντο, απίστευτο ταλέντο αυτό το παιδί. Ο Θοδωρής. Χούλιο. Ο Χούλιο, έτσι. Και αυτά όπου. Και ο Θοδωρής ο Μπολάτολου, ξέρει λίγο με τη συζήτηση και όλα αυτά, ξέρει πώς θα μπορούσε να αναδειχθεί που τα είχε τρεις φορές περισσότερο ταλέντο, γιατί ούτως ή άλλως δεν είχα ταλέντο εγώ έτσι. Πιάσε ένα τέτοιο επίπεδο. Έγινε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, έγινε μια. Που ήταν δύσκολο, ξέρεις, στην ηλικία που έφυγα, να αφήσεις παίχτη να φύγει. Τότε οι μετακινήσεις ήταν σχεδόν απίθανες. Ξέρεις. Η νομοθεσία ήταν διαφορετική τότε. Δεν ήταν επαγγελματικό το μπάσκετ. Και έτυχε και πήγα στο Sporting έτσι
Το ήθελα, γιατί είχα μιλήσει, είχα πάει και στην Πάντρα, είχα μιλήσει και με τον Μάικη και τελικά διάλεξα να πάω στο Sporting. Ήταν μια απόφαση η οποία, εντάξει, δεν ξέρω, λίγο και με τα παιδιά γνωρίστηκα. Πήγαινα, έβλεπα παιχνίδια τους, έβλεπα τη γυναικεία ομάδα. Ναι, ναι, και είχαν τέτοιο και είχαμε φτιάξει κάποιες σχέσεις. Ναι. Τότε ήταν σχέσεις πιο πολύ, νομίζω, παρά... Η ΑΕΚ πώς έτσι μπήκε από το Sporting? Με τον Γκρέζο, ναι. Ήταν η πρώτη του χρονιά. Ερχόταν και έβλεπε τα παιχνίδια, οπότε δεν παίζαμε την ίδια ώρα. Και ήταν στο θρυλικό παιχνίδι αυτό με τον Πανιόνιο, που είχα ένα διάστρεμα τότε εγώ βαρύ και είχα παίξει το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Και το Πανιόνιο με Τζούροβιτς πρώτη χρονιά. Και ήταν ένα μάτς το οποίο ο Φάνης ήταν φανταστικός μέχρι ένα σημείο. Παίζαμε μια 3-2 ζώνη. Τι άλλο να είπε το Διαμαντόπουλο. Τις ζωνάρες του, τις κλασικές του. Η Αγία Ζώνη του Διαμαντόπουλου. Έτσι. Λίγο και τα καλάθια τη φήμη που είχαν τα καλάθια του Sporting, τα τσίγκινα και αυτά. Ήταν σε κακή μέρα Γάσπαρης, Μίσας, Κοροναίος. Ήταν και οι τρεις μαζί. Και οι τρεις. Άστοχοι, αλλά ήταν ο Φάνης μαζί με τον Λάντσμπεργκερ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ναι, ο αριστερό. Ο Λάντσμπεργκερ ήταν τότε. Όχι. Ο Λάντσμπεργκερ είναι ο Καραβρός. Ή ο Μπένατσεκ ήταν. Ο αριστερό και ο Μπένατσεκ. Ναι. Ο Μπένκο. Και οι δύο ήταν μαζί, νομίζω. Ήταν μαζί. Τέλος πάντων, κερδίζανε κάποια στιγμή και μπαίνω, με βάζει μέσα ο coach και κάποια στιγμή νομίζω κάνω λάθος. Και εκεί από την τρίτη τον παίρνω τον Φάνη μαζί. Λέει κόβει και τον παίρνω μαζί. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Ξέρεις, κάνανε λάθος, κάτι εκείνο και αυτά. Και στην επόμενη που ξαναγυρνάμε, μου λέει ο Ζευγόλης, που ήταν πάνω, μου λέει πήγαινε τον μαζί. Ξέρεις. Δηλαδή να το φτάνω. Και έγινε 4-1, ξέρεις, αυτή η ζώνη και αυτά. Και αρχίζω τώρα boxe, εγώ. Ναι, τώρα είμαι ένα 83, ο Φάνης τώρα. Τι είναι, ξέρεις, και αρχίζω έτσι και αυτά. Αρχίζουμε ο πολέμης με τον Ζευγόλη και κατεβαίνουν λίγο προς το φάουλ. Ξέρεις, έχω τόσο πολύ και τους αφήνω και είναι όλοι με προσποίηση. Ο Μίσας με τον Κορονίτο. Ήταν απίστευτο μάτσο. Νομίζω είχαν ένα στα 13 και οι δύο μαζί. Ξέρεις, αυτό που έχει κακή μέρα και δεν μπαίνει με τίποτα δεν ποτέ. Με τίποτα. Και έτσι κερδίσαμε με ένα του Ευθύμοφ, Μιχάτο, τελευταίο. Ή, συγγνώμη, ή του Αγγελίδη ήταν. Του μπαμπά Ευθύμοφ, του Ηλία, του μπαμπά. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και κερδίσαμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Τέλος πάντων, ήταν ο Τσόσης στο γήπεδο μαζί με τον Πίνο και το είδαν το παιχνίδι. Και αυτό γιατί στο λέω, δεν του κάνει ούτε καν θυμάμαι ήταν στο γήπεδο. Γιατί πάω Αμερική, ξαναεπιστρέφει τη δεύτερη του θητεία ο Τσόσης και αρχίζει και ρωτάει για μένα. Και τότε ήμουν Σαντορίν διακοπές. Μπάσκετ δεν έπαιζα γιατί είχα αποφασίσει ξέρεις, κάνω τις σπουδές μου και αυτά και ήταν πολύ έτσι, απαιτητικό το πρόγραμμα. Και παίρνω τηλέφωνο, μου λέει η μάνα μου, τότε δεν είχε κινητά, μου λέει σε παίρνει ένας Γάσπαρης, λέει από την ΑΕΚ. Τι λέω, κάνει λάθο. Ο Δημήτρης ο Γάσπαρης. Ναι, ο Δημήτρης ο Γάσπαρης ήταν τότε μάνατζερ, ήταν έφορος και εδώ και αυτά. Λέω, μα σου κάνω πλάκα, δεν υπάρχει Γάσπαρης. Λέω, Γάσπαρης ένα είναι που παίζει τον πέρα. Όχι, μου λέει και αυτά. Την επόμενη μέρα το ίδιο, τέλος πάντων γυρνάω πίσω. Μιλάω, μου λέει, θέλει να σε δει, μου λέει ο Κρέζο. Εγώ έχω 28 Αυγούστου, έχω εισιτήριο για να γυρίσω Αμερική. Και μάλιστα πήγαινα, μου είχε ο Γιώργος ο Λάζαρης που θυμάσαι. Από τον Ιωνικό, από τον Ιωνικό είμαστε πολύ φίλοι, αδελφικοί φίλοι. Είχε κανονίσει να πάω να φύγω από την Καλιφόρνια να πάω στη Βοστόνη, σε πανεπιστήμιο να συνεχίσω εκεί τις σπουδές. Είχα έρθει πόνο, μόνο για να δω τους δικούς μου. Και μου λέει στο Τζόσιτ, μου λέει να και αυτά. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ξενοδοχείο κάτω από την Ακρόπολη, που δεν θυμάμαι το όνομα. Στη Μακρυγιάννη όμως, όχι το. Όχι το Διβάνι. Όχι το Διβάνι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Και κάτω με τον Τζόσιτ, ξέρεις. Και συζητάμε. Και μου λέει, ξέρεις τι, μου λέει, ξέρεις, θέλω να φτιάξω μια ομάδα, θέλω να έρθεις, γιατί έχω τον Γκέκο, έχω τον Παταβούκα και θέλω να έχει ένα ρόλο. Και τότε ακούστηκε η πρώτη φορά ο ρολίστας που έγινε πια σημαντικός και εκτιμάται πια από όλους. Που λες, κάνεις ένα συγκεκριμένο ρόλο. Λέει, θέλω να παίζεις άμυνα, άμα σε λέω θα σουτάρεις, ξέρεις, πάντα τη φιλοσοφία του Κρέζο. Αλλά θέλω να βρω, μου λέει τέτοιο, γιατί μου λέει και ο Άγγελος Κορονιός είναι καταπληκτικός παίκτης και ο Θήμιος ο Μπακατσίας είναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα τους παντρέψω μαζί με το. Και άρα μου λέει αυτό. Εγώ μείνει έτσι, ξεκινάω. Τώρα ξέρεις, στο μυαλό μου, το αγαπάω τον μπάσκετ. Θεωρώ ότι έχω τελειώσει και θέλω να αλλάξω το δρόμο μου. Είναι τελείως διαφορετικός να τελειώσω τις σπουδές μου. Μάλιστα, θέλω να μείνω και στην Αμερική και ούτω καθεξής. Ψωμιάδης τότε ή Δημητρακόπουλος. Δημητρακόπουλος. Στη δεύτερη θητεία Δημητρακόπουλος. Και αρχίζει αυτή η ιστορία με το Sporting. Τότε, γιατί το Sporting με είχε χαμένο, δηλαδή δεν επέστρεφα. Και γινόντουσαν διαπραγματεύσεις όπου έγινε μέχρι τελευταία στιγμή που ήταν 8 η ώρα το απόγευμα. Κλείναν μεταγραφές. Το φάξ έπρεπε να σταλεί στην Ομοσπονδία. Έχω υπογράψει και φεύγω. Λέω δεν γίνεται τελικά γιατί δεν τα βρίσκανε, δεν ξέρω και εγώ τι. Πήγαν ο Αγιάς Οτέλης, πήγαν κάτι ανταλλάγματα, δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων, δεν τα βρίσκανε. Μου λέει δυστυχώς δεν ξέρει, δεν γίνεται. Οκ, να είμαι κι εγώ ήσυχος με τη συνείδησή μου, ξέρεις, και όλο αυτό που αφού
έχω τις σπουδές μου να συνεχίσω και αυτά και πως φεύγω, βλέπω αυτό το... από τον καθρέφτη τον Εσιάδη να τρέχει από πίσω, ξέρεις, και αυτά σταμάτα, ξέρεις, και μου κάνει τέτοιο και ήταν, ξέρεις, τώρα ή πατάω γκάζι και φεύγω, ξέρεις, από εκεί που ήταν παλιά το γήπεδο της ΑΕΚ που δεν μπορούσε να κάνεις, πώς να πω, έφευγες από το... ή και σταμάτησα τέλος πάντων και έγινε αυτό που έγινε, έτσι. Αυτό το... και μάλιστα αυτό αποδείχτηκε γιατί, αν θυμάσαι, έπαιζα πεντάδα και είχε ο Παταβούκας τον πάγκο πάνω. Και, ναι. Και μετά έρθει ο Ποδαράς, έπαιζε εγώ με τον Ποδαρά και είχε και τον Άσο και τον, και τον Κώστα έρχονταν από τον πάγκο. Για να δουν, λέει, το παιχνίδι. Ήταν πολύ μπροστά ο ψηλός, ήταν από την εποχή του. Όταν αποφάσισες να γίνεις προπονητής και να μείνεις στον μπάσκετ ως προπονητής και να έχεις αυτή την πολύ σημαντική καριέρα, που άλλωστε θα μπορούσε να εικονογραφηθεί μόνο και μόνο στο γεγονός ότι ένιωσες την τιμή 3 χρόνια να καθοδηγείς την εθνική ομάδα. Θα πάμε σε αυτή την υπόθεση. Τι κράτησες από τον Ćosić? Δηλαδή... όχι τι κράτησα, Βασίλη. Ο Ćosić μου έβαλε το μικρόβιο να γίνω προπονητής. Με ποια έννοια? Δεν το σκεφτόμουν βέβαια γιατί ήμουν μικρός, αλλά με έβαλε σε μια διαδικασία να αρχίσω να σκέφτομαι την προπόνηση, τις ασκήσεις, αυτό που έλεγε. Ήμουν ένας παίχτης πολύ έτσι. Ελευθέρας βοσκής λίγο, ξέρω να το πω έτσι. Δηλαδή, πολύ. Δεν σκεφτώ, έπαιζα την μπάλα, έπαιζα, ξέρω και αυτό. Χωρίς να έχω ταλέντο, ξαναλέω, τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο. Και με έβαλε σε ένα καλούπι το οποίο, αυτού του ρόλου που λέμε, το πώς θα πρέπει να διαβάσει το παιχνίδι, το πώς θα πρέπει να ξέρει αυτό, το πώς το πει καιρό λίγο που θα δώσει την μπάλα, την εύκολη την πάσα. Από αυτόν είχα ακούσει, ξέρεις, η εύκολη πάσα είναι καλύτερη. Ναι. Η πιο καλή πάσα είναι η εύκολη πάσα. Ξέρεις, μην ψάχνεις και μετά θα σου έρθει. Αλλά έμενα στη Γλυφάδα και ανέβαινα από το αυτοκίνητο και σκεφτόμουν την προπόνηση. Όχι το παιχνίδι που θα παίζαμε ή αν. Που δεν σκεφτόμαστε καν τα παιχνίδια. Υπάρχουν παίχτες που δεν σκεφτόνται καν τα παιχνίδια. Πάνε, μπαίνουν, παίζουν και ούτω καθεξής. Αλλά σκεφτόμουν την προπόνηση. Τι έκανα λάθος εχθές, τι μου είπε, γιατί με έπεσε από το λαιμό, γιατί ξέρεις, γιατί με τσίμπησε. Το μάθουμε με τον Ολυμπιακό. Ναι, που έχει κάνει το φάουλ στο Blackwell. Απίστευτο. Αυτό ήταν καντεμιά μεγάλη. Τέλος πάντων. Την έπεσε εκεί. Ναι, εντάξει, εκεί με προστάτευσε. Δεν την έπεσε καθόλου, ίσα-ίσα. Αλλά ήταν εντάξει, ήταν δύσκολη, από τις πιο δύσκολες μου στιγμές στην ΑΕΚ, μπορώ να σου πω. Και αυτό μου βάλει το μικρόβιο. Κατάλαβες, δηλαδή, αρχίζω να σκέφτομαι, ξέρεις, και αυτά. Και αρχίζω να βλέπω το παιχνίδι από μια άλλη οπτική γωνία από ότι πριν. Και μετά από εκεί και πέρα άρχισα και γινόμουν, ξέρεις, έβλεπα. Παίζουμε το 2 για το σουτέρ. Okay, boom. Τώρα δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα ψηλό, τώρα θα παίξουμε αυτό. Και με τον νεκάστο προπονητή που είχα μετά, ξέρεις, ήμουν συνέχεια σαν τσιμπούρ. Ξέρεις, αυτό να κάνουμε ναι, okay, ή όχι, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και έτσι μου μπήκε σιγά σιγά αυτό να γίνω προπονητή. Άμα έχω την ευκαιρία, ας πούμε, να γίνω προπονητή. Για την περίοδο αυτή τη ΑΕΚ και πιο μπροστά, η Μοϊκανή. Και οι συνεχείς διοικητικές αλλαγές εύκολα θα γινόντουσαν βιβλίο, έτσι. Ναι. Όλα όσα ζήσατε εκείνη την εποχή. Εγώ μπορώ να γράψω ένα βιβλίο, πράγματι το σκέφτομαι όταν κάποια στιγμή έχω πολλά τέτοια. Αυτό είναι ένα μεγάλο βιβλίο μόνο του στην ΑΕΚ. Τότε αυτά που είχαν συμβεί, αυτά που έγιναν, αυτά που περάσαμε. Και πραγματικά είναι αυτό που λες, παιδί μου. Ξέρεις, που είναι στην ανθρώπινη φύση, θεωρώ ότι πάντα μένεις με τα. Ωραία που γίνανε και στα δύσκολα, που σήμερα τα νιώθεις ωραία και τα νοσταλγείς. Κατάλαβες. Γιατί σου λέω και πάλι, έτυχε λόγω χαρακτήρων, όχι λόγω κατάστασης, η κατάσταση ίσως βοήθησε να δεθούμε και πιο πολύ και ταιριάξαμε. Ναι. Και χαρακτήρες. Και γι' αυτό παραμένετε φίλοι μετά από τόσα χρόνια και κάνετε. Ναι, εντάξει, εσύ το χαλάς λίγο γιατί είσαι στην Ισπανία. Ναι, αλλά, κάνετε reunion. Βέβαια. Έχουμε επαφές, όποτε έρχομαι στην Ελλάδα, βέβαια βρισκόμαστε, αλλά μιλάμε, ξέρουμε τα νέα του άλλου. Ναι, πώς, τι γίνεται από τον Κρίς που είναι στην Αμερική, ας πούμε, του Βασαράντου, μέχρι τα παιδιά εδώ. Και ξέρεις, αυτό είναι, σου λέω, ό,τι έγινε τότε. Ξέρεις, και γίνανε τρομερά πράγματα, ας πούμε, πραγματικά. Όχι μόνο μας έδεσε πιο πολύ, ξέρεις, τα νοσταλγείς. Πες μου ένα από αυτά τα τρομερά πράγματα που το θυμάσαι. Που είναι δηλαδή, με το που θυμάσαι ΑΕΚ 1990-1996, έρχεται φάτσα κάρτα στη... τα έχουμε, είναι πάρα πολλά, Βασίλη. Ναι, πραγματικά δεν είναι ένα, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί, περνάς από κάπου και είναι 2-3 πράγματα και λες 2-3 ιστορίες, ας πούμε, και αυτά εκεί. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή,
Και από το κομμάτι της δικής μου, δεν ξέρω. Δηλαδή με τον Γαργαρόπουλο, τον Γιώργο. Τον Γιώργο, τον Γαργαρόπουλο. Είναι μια ιστορία μου, ξέρεις, μόνος και αυτά. Ήταν ο φροντιστής της ομάδας. Του βάλε φωτιά ο Γκέκος. Πολλά χρόνια. Πολλά, πολλά. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Πραγματικά δεν έχω μία ιστορία. Είναι τόσες πολλές. Κατάλαβες. Που και τα παιδιά, επειδή την είδα την εκπομπή που κάνατε, είπαν αρκετές. Και άλλες που δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, ναι. Τις έχεις ζήσει, αλλά πραγματικά σου λέω ήταν πολύ έντονα χρόνια, σίγουρα. Και μετά έρχεται το Ηράκλειο, ναι. Φεύγεις από την ΑΕΚ το 96. Φεύγω από την ΑΕΚ το 96, γίνεται η αλλαγή που αναλαμβάνει η διοίκηση Φιλίππου, έρχονται τα παιδιά, οι 76άριδες που πήραν το... Ο Κακιούζης, ναι, ο Κατζής, που γίνεται αυτή η αλλαγή. Τέλος πάντων φτάνει ένα σημείο για να φύγω και πάω στο Ηράκλειο. Τον Γιώργο τον Καλαφατάκη, που είχαν πολύ καλές σχέσεις τότε από τον Ιωνικό Νοικιάσμα σαν συμπαίκτες. Α, είσαστε σωστά. Συμπαίκτες στον Ιωνικό. Ναι. Συνεργάτες στο Ηράκλειο και συνεργάτες στην ΑΕΚ μετά. Ναι, στο Ηράκλειο ήμουν παίκτης του και συνεργάτες στην ΑΕΚ. Ναι. Παίκτης του στο Ηράκλειο και. Σωστά. Και συνεργάτες. Ναι, και τότε ήταν φιλόδοξο το Ηράκλειο. Θυμάμαι, ναι. Είχε κάνει και καλές μεταγραφές. Ήταν Α2 τότε για να ανέβει στην Α1. Ανέβηκε η ομάδα στην Α1. Και έπαθα δαχιαστό τον Ιούνιο. Όταν τελείωσε τη χρονιά της Α2, οπότε έχασα σχεδόν όλη τη χρονιά και εκεί ξαναμπήκα πιο πολύ. Δηλαδή να βλέπω το παιχνίδι, ξέρεις, πιο ψύχρεμα από ένα άλλο πόστο. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή και μιλάω με τον Γιώργο πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως, όχι μόνο επειδή ήμουν έξω, γενικά μιλάγαμε για μπάσκετ με τον Γιώργο πάρα πολύ. Και τελείωσα ουσιαστικά. Μόλις βγήκα από το χειρουργείο, είπα στην Κατερίνα, είπα στη γυναίκα μου, λέω ότι δεν πρόκειται να παίξω άλλο μπάσκετ. Δεν είναι τελευταία χρονιά. Και όπως, ξέρεις, ο Γρανίτσας όταν έφυγε από την ΑΕΚ μου είπε, ξέρεις, η πόρτα να ανοιχτεί, το έχουμε ακούσει. Ναι, λες, εντάξει, το έπαιγε να το πει. Ευγενέστατος, ωραία, το έπαιγε να το πει και αυτά. Έτυχε πάλι με συγκυρίες, επειδή έφυγε ο Ιωαννίδης, νομίζω το εκείνο το καλοκαίρι, νομίζω, ναι, από την ΑΕΚ. Και πήγε ο Γιώργος ο Καλαφατάκης, μου λέει ο Γιώργος, ξέρεις, του είχα πει ότι θέλω να σταματήσω και αυτά, πάμε μαζί. Δηλαδή σε ένα καλοκαίρι μέσα, ξέρεις, άλλαξε όλο αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, εντάξει. Και είναι σειρά Καλαφατάκης, Πολίτης, Ντούντα. Και με τον Ντούντα βέβαια γίνεται το τρομερό. Και Σάκοτα. Και Σάκοτα, ναι. Όπου έρχεται ο Ντούντα, έρχεται με τον Γιάννη το Μεριχοβίδη που είναι ο γυμνάστης και με το Μίνιτς. Έρχονται. Κάνω μία. Έχουν φύγει, δεν υπάρχει κανένα προπονητή. Έχω μείνει μόνο εγώ και κάνουμε τα κάποια νέα παιδιά. Κάνουμε του καλοκαιριού τις προπονήσεις. Τότε είναι το 99 και έχει. Τι είναι, πανευρωπαϊκό. Και είναι ο Ντούντα, είναι οι εθνικές ομάδες. Ντιζόν. Ντιζόν. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Μπράβο. Είναι ο Ζέλικο προπονητή και ο Ντούντα τεχνικό σύμβουλο. Οπότε γίνεται η προσλήψη του Ντούντα. Να δούμε τι θα γίνει, ξέρεις, και αυτά. Κάνω τις προπονήσεις, έρχεται ο Μίλανο Μίνιτς στην προπόνηση. Με παίρνει ο Ντούντα τηλέφωνο, μου λέει: Φώτη, ξέρεις και εκείνο και τα άλλα. Θα έρθει εδώ, κάτι κάνει, προπόνηση, τα παιδιά, ξέρω εγώ και αυτά. Οκ. Okay. Έρχεται ο Μίλαν, βλέπει τις προπονήσεις, δεν κάνουν και αυτά. Κάποια στιγμή έρχεται ο Ντούντα για δύο μέρες. Έρχεται στο γήπεδο, τι κάνεις εδώ, τι θα κάνει τους ψηλούς. Αρχίζει να ψαρεύει λιγάκι, μου λέει: Κάντε μπουρδες, θα κάνεις αυτό. Και εγώ μου λέει: Θα κάνω έτσι και αυτά. Προφανώς θέλει να δει τι, πώς και αυτά. Λέω: Όχι, τέλος πάντων. Ξέρεις, βλέπει και αυτά, φεύγει και με παίρνει μετά από δύο μέρες τηλέφωνο και μου λέει ότι μου λέει να σου πω κάτι. Εσύ τώρα. Να σου πω τώρα, αγάπη. Εσύ είσαι τώρα ένα ωραίο παιδί με γυαλάκια και μιλάς πολύ ωραία αγγλικά. Λέω. Τι λέει. Πώς το βλέπεις, μου λέει, να γίνεις μάνατζερ της ομάδας. Προπονητή, λέει, δεν έχουμε πρόβλημα, λέει και αυτά. Έχω το Μίλαν και τέτοια. Και μου φύγει το αίμα από το σώμα μου. Γιατί... Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, βέβαια. Και του λέω, coach, του λέω, μόνο σκύψου το. Μου λέει, ξέρεις, και στο παρελθόν έχω κάνει, μου λέει, κάποιους που γίνανε μεγάλοι managers και αυτά και τέτοια. Μου λέει, βλέπω το στυλ, μου λέει, το προφίλ σου, μου λέει, είναι τέτοιο και αυτά. Γελάκι. Ναι, ναι. Και μιλάς καλά αγγλικά και τέτοια. Ναι. Του λέω, Παναγία μου, λέω. Και την άλλη μέρα στην προπόνηση, του λέω, του Μίλαν, πρόβλημα. Μου λέει, τι, μου λέω, έτσι και έτσι. Μου λέει, εσύ τι θες να κάνεις. Του λέω, θέλω να είμαι προπονητής. Μου λέει, θα του πεις αυτό πράγμα, αυτό που θέλεις. Του λέω, ρε, εσύ, του λέω, άμα δεν ξέρεις και αυτά, γιατί δεν είχε μάνατζερ. Είχε φύγει ο Νίκος ο Νεσιάδης και έψαχνε ομάδα μάνατζερ. Ή τέλος πάντων ήθελε αυτός να φέρει ένα μάνατζερ. Τέλος πάντων, άμεσα από λόγο, την άλλη μέρα μέχρι να τον πάρω τηλέφωνο, μιλάμε. Είχα υδρώσει και λέω τώρα πάει, τελειώσαμε. Λέω εδώ πέρα πρέπει να βρω, ψάχνω να βρω ομάδες. Τώρα τον παίρνω, του λέω κότσι, του λέω έτσι και το σκέφτηκα. Ναι, και τι, του λέω, θέλω να γίνω προπονητής, του λέω.
Αλλά του λέω, θα σε βοηθήσω. Έκανα λάθος. Όχι λάθος, πήρα ένα ρίσκο μεγάλο. Ναι, ναι. Θα σε βοηθήσω να βρούμε ένα μάνατζερ. Ησυχία στο τηλέφωνο. Εντάξει, εντάξει, μου λέει. Okay. Μου λέει, θα μιλήσουμε, λέει πάλι. Λέει και αυτά. Δεν μου είπε τίποτα. Ξαναπάω στο γήπεδο. Λέω, τελείωσα. Μίλα. Όχι, μου λέει. Αυτός ήταν πολλά χρόνια μαζί μου και τον ξέρει καλά. Μου λέει, θέλει ευθύς κατάσταση. Μου λέει, δεν είναι. Ξέρεις, από τη στιγμή που το εξέφρασε ότι θέλει να γίνει προπονητή, από τη στιγμή όμως που του είπε ότι θα τον βοηθήσει να βρει μάνατζερ, μου λέει, είναι δέσμευση, να ξέρει. Δεν είναι ότι το πες έτσι για να. Του λέω, okay, γι' αυτά και βρήκαμε τον Τζάλι το Σπασόφ. Το Σπασόφ. Τότε, ναι, και τελικά τέριαξε και αυτά. Και, ναι. Έγινε ό,τι έγινε τέλος πάντων μετά. Και ήταν σχέση... και ο κοσμοπολίτης, ο Τσάρλ, τέριαξε εκεί μετά. Τέριαξε, τέριαξε τέλος. Έξυπνος και όχι πραγματικά. Και ξέρεις, πώς να σου το πω, ξέρεις. Εσύ ήσουν εκεί στη Βιτόρια που έγινε ο τσακωμός του Ντούντα με το Μίνιτς. Ναι, ναι. Είναι κεφάλας και ο Μίνιτς όμως. Ναι. Είναι, δηλαδή, εκεί γιατί πλακώθηκαν. Θυμάμαι για να... γιατί του είπε ότι μας κλέβει ο φίλος σου που είχε μια καφετέρια στο Βάλιο. Ναι, άστο. Άστο, άστο. Άστο, δηλαδή, εντάξει, ήταν τώρα... Ήταν πολύ... και ο άλλος, ξέρεις, ήταν... ο Ντούντα, ξέρεις, είχε πολύ δυνατό χαρακτήρα. Ναι, ναι. Και, ξέρεις, και κάποια στιγμή, ξέρεις, το οποίο είχε γίνει, προφανώς. Απλά ο Μίλαν ήταν πολύ εύκολο να πει... Να κουνήσει λίγο το κεφάλι του. Ναι. Αλλά επειδή ήταν και εκείνος φίλος με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού αυτού, είχε μουλαρώσει και Σλοβένος και ήταν έτσι. Και εκείνη που τρελάθηκε ο άλλος και έγινε μετά ό,τι έγινε τέλος πάντων. Τι είχε ο Ντούντα πολύ ξεχωριστό, που πιθανόν εμείς δεν το ξέρουμε. Εγώ νομίζω ότι είχε. Εννοώ για έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε μαζί του και ήταν ήσουν ο διπλανός του. Είχε ένα ντόν που λένε, ξέρεις, οι Ισπανοί. Ένα χάρισμα, είχε τεράστιο χάρισμα. Γρήγορη αξιλόης κατάστασης και τους ανθρώπους που πρωτογνώριζε. Ή τέλος πάντων που θα ήταν να συνεργαστεί ή κάποιους που θα βλέπει, δηλαδή πολύ λίγες φορές είχε κάνει λάθος. Σίγουρα έχει κάνει λάθη. Αλλά είχε ένα χάρισμα τέτοιο, το οποίο, ρε παιδί μου, πώς να το πω, έβγαζε έτσι μία... Αυτό το χάρισμα, τέλος πάντων, που λέω, έτσι, μία αρχοντιά. Δύσκολος άνθρωπος, έπρεπε να σου να έτοιμος κάθε μέρα. Δηλαδή, εκεί που ένιωθες, εκεί που κάποια στιγμή πίστευες ότι ένιωθες καλά, ξέρεις, και, και γίνω και την επόμενη μέρα μπορεί να ήταν, ξέρεις. Ήσουν, δηλαδή, ήθελε 100% κάθε μέρα. Ήταν πρωινή προπόνηση, ήταν απογευματινή προπόνηση, ήταν, ξέρεις. Και θεωρώ ότι πέρα από το μπάσκετ είχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα παιδεία. Ξέρεις, πώς θα κάτσεις να φας. Έχει προσβάλει παίχτη που είχε το πόδι, ξέρεις, πάνω, πώς τρώει, πώς είναι το μαχαιροπύρουνο, πώς το έχει έτσι, πώς πίνει, πώς... Α, εντάξει, ξέρεις, αυτές οι προετοιμασίες που κάναμε 40 μέρες εκτός Ελλάδος... Ναι, στην Ιταλία και... Που πηγαίναμε, αλλάζαμε όλα τα χωριά και παίζαμε και αυτά, ξέρεις, ήταν πολύ σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή, τις λεπτομέρειες, δηλαδή, μόνο από το αεροδρόμιο, ξέρεις, έδινε πολύ μεγάλη βάση. Εντάξει, έχει ένα... Περιστατικό αυτό μετά την προετοιμασία, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Γυρνάμε την προετοιμασία. Πού κάνατε, στον Μπόρμιο. Στον Μπόρμιο είχαμε πάει στην Κορίτσι. Ναι, στον Μπόρμιο νομίζω. Όχι στον Μπόρμιο, όχι. Στον Μπόρμιο δεν πήγαμε, δεν του άρεσε καθόλου γιατί είχε πολλές ομάδες. Είχαμε πάει ένα στο Μαντόνα Αντικαμπίγιο, κάπως έτσι, ένα φανταστικό μέρος. Έστειλαν το Μεριχοβί, τον κακομένο αυτοκίνητο και τον Τζάρλι και πήγαν όλη τη Βόρεια Ιταλία και ψάχναν να βρουν κάτι που να μην έχει άλλες ομάδες, τυπικές που πηγαίναν. Είχαν βρει αυτό το Μαντόνα Αντικαπήγιο που ήταν απίστευτο μέρος για σκι και τέτοια. Είχε ένα και ένα γήπεδο, τέλος πάντων το κάναμε την προετοιμασία, παίξαμε τα φιλικά, γυρνάμε και δίνει μια μισή μέρα ρεπό. Και έχει πρωινή προπόνηση. Έρχεται το πρωί προπόνηση, οι παίκτες δεν ξέρουν. Ο Ντούντα πάντα, σαν φιλοσοφία, έχει όταν μετά το ρεπό, είναι πάντα χαλαρά η πρώτη μέρα. Δεν είναι πρώτη μέρα προπόνηση, αλλά δεν ξέραν τι πώς και αυτά. Έρχεται ο φυσιολογητής με τον κορονιό. Είμαστε τώρα μέσα στο παρκέ, στο ΆΚΑ, στη Σέντρα. Συζητάμε, εκεί μπροστά στη γραμματεία. Έρχεται ο φυσιολογητής με τον κορονοϊό, ξέρεις, κότσο, άγγελος, λίγο το γόνατο και αυτά. Αυτός δεν τον κοιτάει, ξέρεις. Έχει τη σφυρίχτρα έτσι με το κορδόνι. Ναι, λέει αυτό. Ναι, να του κάνω, λέει σήμερα τώρα το πρωί, για να είναι το απόγευμα, του λέει και αυτά. Σαν να του πενέ, χωρίς να του πει ναι. Πάει μέσα. Και το βλέπουν οι παίκτες βγαίνουν λίγο, ξέρεις, μαγκωμένοι έτσι και σκάει Müürsepp. Και έγινε βέβαια το show, έτσι, το show. Λέει, coach, I don't feel well, του λέει, today.
Έχει κοκκινήσει. Ναι, έχει αρχίσει και κοκκινήσει. Αφίλε, λίμπι σικ. Του λέει, νιώθω λίγο έτσι λίγο στο μάχη μου, λέει χάλια και αυτά. Ο Μεριχοβίτς γράφει το πρόγραμμα στη γραμματεία. Εμείς είμαστε μπροστά. Έχει αφήσει το τούβλο, το Nokia, το πρώτο κινητό, τον Ντούντα πάνω στο γραφείο. Και από πίσω είναι το προστατευτικό που είχαν ξέρεις, για το plexiglass. Και του λέει, but, του λέει coach, του λέει, I will start. Του λέει, θα ξεκινήσω την πρόταση. And if I feel good, I will continue. Και μέχρι να τελειώσει, κάνει μια ρε, Müürsepp. Και γίνεται κόκκινος, έξαλλος. Ο Müürsepp πάει πίσω, εγώ έχω παγώσει. Παίρνει, γυρνάει από πίσω και πιάνει το κινητό και του χώνει μία, ξέρεις, πίσω, ο Μεριχοβίτης σκύβει, γίνεται σμπαράλια το κινητό από πίσω και του λέει, I will tell you something. I will start to beep. And if I feel good, του λέει, I will continue. If not, I will stop. Και κάνει ένα sprint, τον αφήνει τον Müürsepp και φέρνει τον Άγγελο, τον Κορονιό, από το φυσιοθεραπευτήριο με τα καλώδια έξω στο γήπεδο. Τον κατεβάζει από το κρεβάτι και τον φέρνει έξω και κάνουμε μια προπόνηση. Μπορεί να φανταστείς τι έγινε και ο Müürsepp του φύγε και το στομάχι και όλα. Στο Σαρλερουά ήταν που είχε κατεβάσει Θεός κόρασε τα βρακιά του. Πού στο? Στο Σαρλερουά. Στο Σαρλερουά ήταν, ναι. Ναι. Λέει, αν πιστεύετε ότι ήταν ναι. Και ένα άλλο μάτσο εδώ πάλι η Ευρωλίγκα με τον Σπύρο τον Παντελιάδη. Θυμάμαι, ήταν καλός αμυντικός ο Σπύρος, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Και του λέει, είσαι εσύ έτσι. Κάνεις έτσι. Είσαι έτσι. Και έρχεται ο άλλος και σε περνάει. Και... Καλά γινόταν, έχουν φύγει, πώς το λένε, πινακάκια. Είχα βρει αυτά τα Αμερικάνικα τα πινακάκια από την Αμερική. Που δεν σπάγανε. Που δεν σπάγανε, υποτίθεται. Του το δίνω και σε αυτά τα κλασικά που έχουν στο NBA, τα που είναι πιο μεγάλα κιόλας. Λέει, ωραίο πινακάκι, λέει και αυτά. Λέω, ναι, κόλτσι. Γιατί είχε έρθει, είχε φέρει από τον Ολυμπιακό το αγαπημένο του πινακάκι, το οποίο ήταν έτσι. Δεν μπορούσε να γράψει. Είχε γίνει, είχε τσαλακωθεί. Και μου λέει ο Μίλαν, μου λέει αυτό το πινακάκι που το αλλάζουμε. Του λέω να βρούμε κάποιο πιο καινούργιο. Αυτό τέλος πάντων παίρνω την πρωτοβουλία. Παραγγείλαν την Αμερική, μας φέρνουν αυτά τα πινακάκια, κάτι μεγάλα. Και όπως το γίνει έτσι την προπόνηση, το κρατάει. Κάνει μια. Παμ! Και σπάει. Του λέω, βάλα, δεν είναι καλό το πινακάκι. Πώς άλλαξε το τσιπάκι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Από το 0-2. Ναι. Με σάκο τα πια. Ναι. Εντάξει, ήταν φανταστικό αυτό που. Ξέρεις τι, ήταν μια. Είχαμε βγει δεύτερη ή πρώτη. Δεν θυμάμαι, στην κανονική περίοδο τότε. Είχαμε το πλεονέκτημα έδρας. Έχει γίνει αυτό ο ημιτελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είχαν τιμωρηθεί οι τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού. Με το ξύλο που έγινε μετά την Πολόνια. Ναι, μετά την Πολόνια ακριβώς. Και είμαστε λιγάκι, θεωρώ. Δεν θέλω να πω χαλαρά, αλλά okay, ξέρεις, θα παίξουμε τώρα πρώτο μάτσο εδώ πέρα, θα τους κερδίσουμε, έχουν θέματα, γίνεται χαμός, ξέρεις, και όλα αυτά, τιμωρίες και όλα αυτά. Έχουμε τον Chris Carr από το NBA, τον είχαμε φέρει, ο οποίος ήταν ακόμα στο NBA. Δηλαδή δεν είχε μπει ακόμα. Στον κόσμο του. Ήτανε, ναι, στον κόσμο του, είχε πιάσει λίγο και το Holden και τον είχε επηρεάσει, όχι απλά χαλαρά, ξέρεις, δεν είχε αυτό, εκείνο, παίζουμε, εμείς στο NBA κάνουμε αυτό, εμείς στο άλλο. Και είχε, δεν θέλω να πω ότι είχε χαλάσει το κλίμα, αλλά ήταν λίγο παρήσακτος. Ξέρεις, αυτό μπαίνοντας σε ένα τελικό, ξέρεις, και Άκ, μετά από πολλά χρόνια να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Χάνουμε το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ, χάνουμε το δεύτερο μάτς στον Πειραιά και τότε ήταν, ξέρεις, έχανες και το τρίτο που θα παίζαμε, συγγνώμη, θα γινόταν, πιστεύαν θα τελείωνε, γιατί φαινόταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα, είχαν έρθει μάλιστα και στο ΆΚΑ με σαμπάνιες, με πουρα και όλα αυτά και τα βρήκαν στα αποδυτήρια μετά όταν τους κερδίσαμε στο τρίτο μάτς. Κερδίζουμε το τρίτο μάτς και πάμε να παίξουμε ουσιαστικά όλα ή τίποτα στο τέταρτο μάτς στο ΣΕΦ. Όπου εκεί, εντάξει, χάνει ο Τόμιτς βολή που δεν χάνει ποτέ, δηλαδή πάντα γίνονται πράγματα τέτοια. Κερδίσαμε στο τέλος και παίζουμε το πέι, σοφαρίσαμε και παίζαμε το πέμπτο μάτς, το θρυλικό αυτό μάτς που ήταν απίστευτο παιχνίδι όπως έγινε. Τόσο κόσμο μέσα και το κερδίσαμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Αλλά θεωρώ ότι έγινε μετά το παιχνίδι που χάσαμε το δεύτερο, έφυγε ο Καρ. Διώξαμε την επόμενη μέρα. Είχε άλλαξε λίγο το θέμα με το Φόρντ. Ναι, ακριβώς. Και άλλαξε τότε όλη τέτοια και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το πώς καταφέραμε έτσι, να κερδίσουμε τρία μάτς συνεχόμενα.
Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για να λάβεις πρώτος προπονητής στην ΑΕΚ. Ναι. Το 2003. Η ΑΕΚ παίζει στην Ευρωλίγκα. Mm. Είναι ισχυρή ακόμη. Ναι, ήταν τότε η αλλαγή που πια θα πάμε με νέα παιδιά, θα πέσει το μπάτζετ. Ήταν ένα... άλλαξε φιλοσοφία η ΑΕΚ. Ξέρεις, εκεί που ήταν, είχε κάποια μεγάλα μπάτζετ τότε και με τον Ντούντα και με τον Σάκοτα και με τον Dragon. Και λέει, ξέρεις, θέλω να αλλάξω φιλοσοφία. Φύγαμε του ΆΚΑ, ήταν τότε πρώτη χρονιά. Σωστό, στο Γαλάτσι. Όχι, στο στα Αλιώσια. Γιατί ήταν, κλείσαν τα μεγάλα τα γήπεδα και ετοιμάζανε το Γαλάτσι μετά. Να βάλουμε αυτά τα παιδιά να παίξουν. Να βάλουμε. Δηλαδή, ξέρεις, να πάρουμε δύο ξένους. Το μπάτζετ ήταν πιο χαμηλό, βέβαια. Και ήταν, ναι, και έγινε έτσι αυτό το πράγμα. Και πριν με είχε ρωτήσει εάν ήθελα. Ο κύριος Φιλίππου, αν ήθελα να λάβω και αυτά, και του είχα πει ποια αλλαγή ήταν, δεν θυμάμαι, προσπαθώ να θυμηθώ. Ήταν, αλλάξαμε προπονητή και του λέω δεν ήμουν έτοιμος. Δηλαδή ήθελα να περάσω και ήθελα και με τα δύο χρόνια με τον Ντούντα και με τον Dragon μετά άλλα δύο χρόνια. Ξέρεις, θεώρησα ότι όπως σε αυτό που θέλει να στήσει, δηλαδή με τα παιδιά που είχαμε δουλέψει μαζί, με τον Ζήση, με τον Μπορούση, τον Αντίτς, είχαμε δουλέψει αυτό το γκρουπ αρκετά χρόνια μαζί, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια και τότε έτσι ξεκίνησε αυτό το. Μια και είπες, θα σε ρωτούσα, το όνομα του Ζήση. Πόσο δύσκολο ήταν η στιγμή όταν έπρεπε να του πεις στην προετοιμασία ότι σκοτώθηκε ο αδερφός του. Η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει, νομίζω. Ναι. Δεν υπάρχει. Δύσκολη. Δεν υπάρχει γιατί ήταν. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα και δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ γιατί είμαστε σε ένα. Ιταλία, στην Ιταλία, σε μια μικρή πόλη και παίζαμε. Είχαμε παίξει ένα φιλικό και παίξει ο Νίκος άσχημα αυτό το φιλικό. Το οποίο φαντάσου ούτε το θυμόμουν και το είπα αυτός μετά. 7 ώρα το πρωί ο Κώστας ο Κότσης χτυπάει την πόρτα και ευτυχώς πως το σκέφτηκε, λέμε το που ανοίγει την πόρτα 7.30 ώρα το πρωί, τον βλέπω άσπρο και μου λέει σκοτώθηκε ο αδελφός του Ζήση. Χωρίς, γιατί ξέρεις τι άμα σου πει Φώτη, να σου πω, ξέρεις κάτι, έχεις παιδιά, κατάλαβες δηλαδή, μπουμ, κατευθείαν. 9 ώρα είχαμε πρωινό, είχαμε ξύπνημα 9.30 πρωινό. Και πρέπει να δούμε αυτό το δίδυρο πώς θα το διαχειριστούμε, έτσι. Και ήταν ο Γιάννης ο Χατζικομνηνός που ήταν γιατρός, ήταν τότε στο ΚΑΤ και μας βοήθησε. Μια διαχείριση που θα μπορούσε να γίνει τότε από την εμπειρία του ήταν ότι είχε χτυπήσει άσχημα, ήταν στην εντατική, ώστε να του δώσει το χρόνο να γυρίσει πίσω ο Νίκος στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όταν έπρεπε να έρθει στο δωμάτιο, τι να σου πω. Του είπα αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις, είχε ένα άσχημο ατύχημα, θα πρέπει να επιστρέψεις. Γύρισε με το Θανάση Κουρτόπουλο, γύρισανε μαζί. Ήταν από τις πιο δύσκολες, πραγματικά, από τις πιο δύσκολες εμπειρίες που έχω ζήσει σαν προπονητής. Όταν το 2005, φεύγοντας από την ΑΕΚ, πηγαίνεις στην Αγία Πετρούπολη, πιο μπροστά είναι ο Μπλάτ εκεί. Ναι. Εσύ διαδέχεσαι τον Μπλάτ. Ακριβώς. Περνούσε από το μυαλό σου, είχες διανοηθεί ποτέ. Μιλάμε τώρα για το 2005, ότι θα περάσουν 17 χρόνια και με εξαίρεση τις περιβόητες 100 μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη, θα έριχνες μαύρη πέτρα πίσω σου. Όχι. Έτυχε αυτό. Συνέβης ενσυνείδητα. Ναι, ενσυνείδητα, δηλαδή, ναι. Είχες, φαντάζομαι ότι, ξέρω κιόλας, είχες προτάσεις. Ναι, ναι, για να γυρίσεις στην Ελλάδα. Ναι, για να γυρίσεις στην Ελλάδα. Ναι. Θα σου πω, όταν ήμουν στην ΑΕΚ λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρωλίγα και όλα αυτά, σκεφτόμουν, ξέρεις, χωρίς όμως να μου γίνει ψύχωση. Λέω, κάποια στιγμή λέω, θα φύγω από την ΑΕΚ και πού θα πάω. Λέω, στον Ολυμπιακό δεν μπορώ να πάω, στον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να πάω. Ξέρεις, και η ιδέα της Ευρώπης ήταν μέσα στο μυαλό μου, αλλά όχι όμως τη στιγμή που έγινε. Γιατί παρατήθηκα από την ΑΕΚ, είχα συμβόλαιο για κάποια πράγματα, κάποιες διαφωνίες που είχαμε, χωρίς να σκεφτώ, γιατί δεν είχα και τίποτα, ήταν τέλος Ιουνίου. Και έγινε αυτή η καραμπόλα, τότε έφυγε ο Μπλατ και πήγε στην Πενετών και άδειασε η Άρη. Πήρε το Ζήση. Ακριβώς, ναι. Πήγε ακριβώς. Και δυναμόψαμε προπονητή και σε δύο μέρες τέλος πάντων συμφωνήσαμε και πήγαμε στη Ρωσία. Μετά βέβαια από εκεί, ο επόμενος μου στόχος ήταν να μπω στην ACB. Και να είναι καλά ο Τζόνι Ρότζερς, γιατί με βοήθησε, ήταν ουσιαστικά. Ναι, τότε που με έβαλε. Αλλά πραγματικά, δεν ξέρω, ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο εξωτερικό από. Και το 2005 δεν υπήρχε κρίση στο πρωτάθλημα. Υπήρχαν, δηλαδή το πρωτάθλημα ήταν καλά. Σωστό, βέβαια ήταν καλά. Δεν ήταν να πεις ότι αναγκαστικά έφυγες. Έμεινες στην. Και
Η Ισπανία γενικότερα είναι έτσι, το περιβάλλον σου. Από το 2006 τότε στη Βαλένθια. Υπάρχουν τρία διαλύματα του Άρετς, Λοκομοτίβ, Κουμπάν και της Χάπολ Ιερουσαλήμ. Mm-hmm. Υπάρχει το διάλειμμα στη Γιούτα. Ναι. Και είναι 10 σεζόν σε 6 διαφορετικές ομάδες στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Mm-hmm. Δηλαδή είναι Βαλένθια, Μπιλμπάο, Μούρθια, Τενερίφη, Γκραν Κανάρια και Μάλαγα. Mm-hmm. Τι από όλες αυτές τις ομάδες, από όλη αυτή την καριέρα στην Ισπανία, ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή? Είναι με τον Μπιλμπάο. Με τον Μπιλμπάο. Το Final Four. Ναι, ναι. Με τον Μπιλμπάο όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Τον τελικό που παίξαμε τη χρονιά που παίξαμε στην ACB με την Μπαρτσελόνα. Ευρωλίγκα, θα το συζητάω. Τελικός που ήταν και το τέλος. Με την Κουμπάν. Με την Κουμπάν που ήμασταν απλήρωτοι και άρχισαν και τα προβλήματα της ομάδας. Δεν το ξέρει κανένας τότε. Είχα κρατήσει την ομάδα και το λέω έτσι που δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου μέσα σε μια πόλη μικρή σαν τον Μπιλμπάο. Δεν ξέρει κανένας ότι είμαστε απλήρωτοι. Αλλά είχα, ξέρεις, μια φορά του είχαμε προπόνηση, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Όποιο θέλει φεύγει, βέβαια. Αλλά άμα θα το πάμε καλά μέχρι το τέλος. Δηλαδή, ξέρεις. Και πήγαμε, αν κερδίζαμε αυτόν τον τελικό, μπορεί να άλλαζε η ροή των πραγμάτων λόγω Ευρωλίγκας και αυτά. Αλλά τέλος πάντων, ήταν πολύ δυνατά όλα τα χρόνια που ήμουν εκεί. Κάθε χρόνο κάναμε και κάτι. Και έχοντας και Έλληνες παίκτες, Έλληνες συνεργάτες. Ελληνικές σημαίες μέσα σε ένα βάσκικο γήπεδο που δεν υπάρχει. Το Βασιλιάδη. Το Ζήση. Το Βασιλιάδη Μαυροειδή. Μαυροειδή. Μετά έρθει ο Νίκος όταν παίξαμε τον τελικό στη Σαρλέρουα με τον Κουμπάν. Ναι, ναι. Αυτή νομίζω ήταν. Νικήσατε τον Ολυμπιακό στην Πρεμιέρα 17 ναι. πόντους. Ήταν η μέρα που παραδώσαν τα όπλα η ΕΤΑ. Και θυμάμαι ότι ο Ντούντα ήταν τόσο κρύο. Ναι, που έκανε δήλωση. Ναι, απόσυρση τέλος πάντων από τον ένοπλο αγώνα και όλα αυτά. Ήταν 16 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Εκείνη, και θυμάμαι τον Ντούντα ήταν τόσο πολύ. Ήρθαμε εδώ πέρα και σταματήσαμε τον τέτοιο να λέει. Παραδώσαν τα όπλα. Ρε Σιφώτη, τι κάνουν καλά αυτοί οι τύποι τόσα χρόνια. Οι Ισπανοί λες τώρα. Εγώ γιατί θεωρώ... τους έχεις ψυχολογήσει, ναι. εσύ είσαι τρόπος, του λέγει, ναι. μισός Ισπανός. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ νοπή ο θρίαμβός τους στο Ευρωμπάσκετ με τον Σκαριόλο. Mm-hmm. Για άλλη μια φορά. Τι κάνουν καλά. Ξέρεις τι, έχουν που μια... δεν το κάνουμε εμείς. Ναι, έχουν μια κουλτούρα, έχουν ιστορικές ομάδες και το ξέρεις πολύ καλά, που πάντα δουλεύανε ή ψάχανε τρόπους, δηλαδή δουλεύανε από μικρές ηλικίες με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι δουλεύουμε εμείς. Πιο ελεύθερο, πιο την ατομική, κατάλαβες, ατομικά δουλεύανε. Mm-hmm. Θα μου πεις, είναι και μεγαλύτερη χώρα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ίσως να μην, όχι ίσως, σίγουρα δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε τις δύο χώρες, έτσι. Τέσσερις φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς έχει, περισσότερο πληθυσμό από εμάς. Έχουν κάποιες κλασικές ομάδες, οι οποίες, ιστορικές ομάδες, οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία στο κομμάτι της δουλειάς. Έγινε η ACB. Και από εκεί και πέρα έγινε μια εκτόξευση πολύ επαγγελματική, σαν λίγκα. Δηλαδή και με τα δικαιώματα από τους προπονητές, των παιχτών. Θυμάσαι όταν ήταν το δικό μας, το καλύτερο μας πρωτάθλημα, το 90, αυτοί ετοιμαζόντουσαν. Δεν ήταν τόσο καλοί, δηλαδή σαν πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και μετά ξεφύγανε τελείως. Και είναι, θεωρώ ότι είναι από το πώς δουλεύουν σε μικρές ηλικίες, το πώς επενδύουν. Σε αυτό το κομμάτι, σε ακαδημίες, παιδικά, εφηβικά, οι δεύτερες ομάδες που τις αντέχουν, ξέρεις, παίρνουν σε μικρότερες κατηγορίες, mm-hmm. ώστε το ενδιάμεσο, γιατί υπάρχει πράγματα. Η Αλβίτα, η Μπαρσελόνα, ακριβώς. Υπάρχει ένα πρόβλημα όπου όταν τελειώνεις εφηβικό, ξέρεις, θα πρέπει να παίξεις κάπου. Άρα χάνεις τα δικαιώματά του, αν mm-hmm. δεν έχεις δεύτερη ομάδα. Mm-hmm. Οπότε την έχεις τη δεύτερη ομάδα, κρατάς να δεις. Μπορεί να δεις κάτι. Όλο το σύστημα είναι τελείως διαφορετικό από το δικό μας. Αλλά... πόσο κοντά βρέθηκες, Τεγάλη? Βρέθηκα δύο φορές. Δύο φορές. Γιατί τελευταία έχει γραφτεί όλη με αυτή την ιστορία με τον Παύλο για το 2014 που ήμουν στην εθνική ομάδα. Αλλά και πριν πάει ο Παύλο, το 2011 ήταν, είπα όχι για να μείνω στον Μπιλμπάο. Δύο φορές ήταν, ναι. Το μετάνιωσες. Να σου πω κάτι. Και μάλιστα με αυτόν τον γενικό διευθυντή που το έχουμε βρεθεί αρκετές φορές, μου λέει: το έχεις μετάνιωσες? Λέω όχι. Ξέρεις, αυτό είναι έτσι. Είπες όχι στη Ρεάλ. Δεν έχει πει κανένας, μου λέει, όχι στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ δεν έχει πει κανείς όχι. Κανένας. Να σου πω κάτι, μου λέει το σέβομαι, γι' αυτό σ' αγαπάω και μου λέει γι' αυτό τότε και αυτά, γιατί του είχα πει. Του λέω, θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία με τον Μπιλμπάο. Ξέρεις, μια ομάδα από εκεί που ήταν να πέσει, ναι. να φτάσει να παίξει στην Ευρωλίγκα και θέλω να το ζήσω και με όλα αυτά. Ξέρεις, πολύ συναισθηματικά, όχι επαγγελματικά τόσο, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να πει όχι στη Ρεάλ, α πούμε, για να μείνει στον Μπιλμπάο.
άμα το έχω μετανιώσει. Τώρα τι να σου πω, ψέματα. Αλλά ξέρεις, τότε όχι. Κατάλαβες, όταν πήρα την απόφαση να μείνω στον Μπιλμπάο, το 14 ήθελα να πάω στο Κρύβο. Δηλαδή, και έγινε ότι έγινε τέλος πάντων εκεί που πέθανε τη Στέφανο και δεν πήγε. Στη... Γιατί δεν μακροημέρευσε η σχέση με τον Άρη? Το timing ήταν νομίζω δύσκολο. Εγώ θα πω ειλικρινά ότι ήταν όταν έφυγα από τη Βαλένθια το 2008 Νοέμβριο. Έμεινα μέχρι το τέλος σεζόν εκτός. Έρχεται το καλοκαίρι. Ήμουνα δύο περιπτώσεις κοντά να κλείσω, δεν έκλεισα και με είπες πανικός γιατί δεν είχα την εμπειρία. Κατάλαβες, να το διαχειριστώ. Και τότε όπως έγινε με Ματσόν, νομίζω έπαιξε προκριματικά Ευρωλίγκα, δεν μπήκε. Και με πήρε ο Γιάννης Δαμιανίδης τηλέφωνο και αυτά και ήξερα ούτε η ομάδα, την ήξερα την ομάδα και μάλιστα με αρκετά παιδιά είχαμε δουλέψει και μαζί στο παρελθόν. Ήταν κάτι που πίστευα ότι, ξέρεις τι λέω, ξέρεις ποια είναι, άμα δεν έχεις την εμπειρία αυτή να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, λες, δεν ξέρω να ακούω, δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα. Έπαιξε ρόλο και η βαριά ήταν από τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα, εντάξει. Βασικά ήταν ανοιχτό το δεκαετίο. Ήταν, πιστεύω ότι ήταν μια ομάδα, σου λέω, με αναγνωρισμένους έμπειρους παίχτες, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά όχι στο στυλ το δικό μου ή τέλος πάντων πώς κατάλαβες τι λέω. Κατάλαβα, ναι. Και όλη η προσαρμογή, όλη αυτή η πίεση και βέβαια πολύ άσχημη ήταν με τον ΠΑΟΚ όπως έγινε τότε. Δεν ένιωσα καλά, κατάλαβες. Και... 2018-2019 στην πόλη των Μορμόνων, στη Γιούτα. Mm-hmm. Γιατί έμεινες μόνο ένα χρόνο? Έλατε. Ναι. Δεν έχεις απάντηση. Ναι. Όχι. Δεν είχα υπομονή ίσως. Δηλαδή θεωρώ ότι αν καθόμουν άλλο ένα καλοκαίρι, άλλη μια σεζόν, τότε θα έμενα στο NBA όπως ήθελα, τότε παίρνοντας αυτή την απόφαση να πάω στο NBA. Γι' αυτό η συμφωνία μας ήταν για 3 χρόνια, δεν ήταν για ένα χρόνο. Ναι, ναι, μα γι' αυτό... Και λίγο ο ρόλος, ξέρεις, που είχα. Λίγο ότι μου λείψε να είμαι πρώτος προπονητής πάλι. Ενώ συνειδητοποιημένα που να το πήγα εκεί, ήξερα δηλαδή. Αλλά ζώντας από μέσα, κάπου μου έλειψε, κάπου δεν μ' άρεσε, κάπου ξέρεις, ήταν ένα συνδυασμός πραγμάτων και αν δεν έβγαινε Γκραν Κανάρια θα έμενα. Μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, κατάλαβες τι λέω. Αλλά βγήκε Γκραν Κανάρια και τότε ξέρεις, πήρα αυτή την απόφαση. Αλλά ήταν λάθος. Πόσο χαόδης είναι η διαφορά? Εντάξει. Πρώτα τα μεγέθη είναι από σε όλο το επίπεδο. Πρώτα απ' όλα από τα οικονομικά. Το πώς ξοδεύω τα λεφτά εκεί δεν υπάρχει. Από απλά πράγματα μέχρι εντάξει. Ο κόσμος, όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ, ξέρουν για τα συμβόλαια των παιχτών που λέει αυτός παίρνει τόσα, ξέρω και αυτά, ή το μπάτζετ μιας ομάδας είναι τόσο το μήνυμα με όλα αυτά. Το γύρω-γύρω να δεις τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή ξέρεις, είναι. Τα μεγέθη είναι πράγματι χαόδηση η διαφορά. Βέβαια, γιατί είναι και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Έτσι, δηλαδή με τόσο μεγάλα νούμερα, είναι και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Στη Γιούτα, ας πούμε, το γήπεδο ήταν είναι ιδιόκτητο. Ξέρεις, και το εκμεταλλευόντουσαν, πέρα την ομάδα που είχαν, έκανε και το γήπεδο. Τις εκδηλώσεις, συναυλίες, δεν ξέρω και εγώ τι. Ξέρουμε πολύ καλά όσοι έχουν την τύχη, να πάνε σε ένα αγώνα NBA, τα εστιατόρια, τις φανέλες. Ξέρεις, είναι ένα άλλο επίπεδο, είναι τελείως. Σε ξένησαν ή εκβάθρωναν αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι στη Γιούτα? Έφυγε ο Σνάιντερ, έφυγε ο Μίτσελ, έφυγε ο Γκομπέρ, ξέρεις τι, ναι. Και ναι και όχι. Γιατί πράγματι, ξέρεις, με τον Σνάιντερ πόσα χρόνια, 7 αν δεν κάνω λάθος, φτιάξανε πράγματι, γίνανε ομάδα play-off πολύ δυνατή. Δεν κατάφεραν να παίξουν ένα τελικό. Όχι, δεν έχουν πάρει ποτέ ποτάχημα. Ναι. Μόνο ότι βγήκαν πρώτη στην κανονική περίοδο πριν από 3 χρόνια. Κάνε μια καλή δουλειά, αποκτήσε μια φιλοσοφία και μια ταυτότητα σαν ομάδα. Ο Quin είχε τον απόλυτο έλεγχο της ομάδας. Γενικότερα. Και υπήρχαν 2 πράγματα. Ξέρεις, η Γιούτα δεν είναι τόσο καλή αγορά. Ξέρεις, γιατί λόγω Γιούτα. Να πεις να φέρω, μου λείπει άλλο ένα κομμάτι ή άλλα 2 κομμάτια, ώστε να γίνω πραγματικά ομάδα πρωταθλήματος. Mm-hmm. Και είτε, άμα θα μείνει ο Quin, θα έπρεπε και γινόταν ένας από τους 2 να έφευγε, δηλαδή ο Ντόναβαν Μίτσελ ή ο Γκομπέρ, δεν ξέρω πόσο θα γινόταν μετά. Οπότε λες, ξέρεις, ήρθε ο Ντάνι Έιτς και έκανε όπως είχε κάνει και στους Celtics τότε. Πήρε μια σκούπα. Να κρύβω. Τρέιντερ Ντάνι. Σας τα αλλάζω όλα. Τελευταίο κεφάλαιο. Τελευταίο πριν από το επόμενο στη δική σου καριέρα και στη δική σου ζωή. Τελευταίο στην κουβέντα μας εννοώ. Εθνική ομάδα. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστική στιγμή να
Ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε καν να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο, γιατί ήταν πολύ φάλσος. Ακριβώς. Να οδηγεί μια εθνική ομάδα 3 χρόνια. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα με εμάς, σαν επαγγελματίες, όπου και να έχουμε δουλέψει. Εγώ προσωπικά το ένιωσα και είναι αξέχαστο, ας πούμε, και ακόμα και σήμερα και πάντα μέχρι. Για πάντα δηλαδή αυτό θα το έχω στο μυαλό μου, αυτή η αίσθηση του εθνικού ύμνου. Ξέρεις, δηλαδή μπορεί να ακούγεται, πώς να το πω, ναι, κοινότητα. Απλοϊκό okay, ναι. Ότι το λες για να το πεις, αλλά δεν είναι έτσι, προφανώς δεν είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι έτσι και η ευθύνη, αυτό το, πώς να το πω τώρα, η, ναι, βασικά η ευθύνη, η μεγάλη ευθύνη που έχεις σε αυτό το πόστο, από τους μεγάλους προπονητές που έχουν περάσει, από τις επιτυχίες που έχουν κάνει η εθνική ομάδα στο παρελθόν, για μένα, εντάξει, ξέρεις, μπορεί να μπει σε λεπτομέρειες και να αρχίσει να συζητάς κάποια από τα 3 νοκάουτ ουσιαστικά που χάσαμε, τα 3 μου χρόνια. Νοκάουτ, εντάξει, του Κροατίας. Ναι, το 2014 από τη Σερβία, το 2015 ναι, από την Ισπανία και το 2016 που, την είναι, Κροατία, που είναι τελικός με την Κροατία. Με την Κροατία, ναι. Που ήταν και τρεις αυτές τις ομάδες. Πήγανε τελικό οι Σέρβοι το 2014 με τους Αμερικάνους, οι Ισπανοί το πήρανε στη Γαλλία και οι Κροάτες πήγανε στην Ολυμπιάδα, βγάζοντας και τους Ιταλούς μετά από εμάς. Mm. Αλλά ήταν μια εμπειρία, πώς μπορώ να το πω τώρα, ξέρεις, θεωρώ ότι όταν είσαι προπονητής σε μια ομάδα και έχεις 9 μήνες να προετοιμάσεις την ομάδα σου για τα σημαντικά ραντεβού στην εθνική ομάδα, αυτό. Ξέρεις, συρρυκνώνεται mm-hmm. πάρα πολύ και εξαρτάται πολλά πράγματα που μπορούν να σου αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη την τύχη, ξέρεις, ένα τουρνουά μέσα. Και δεν το παραδέχεσαι μέχρι να το ζήσεις. Λες, εντάξει τώρα εμπειρία, ξέρεις, σου λένε, δεν έχεις εμπειρία, ξέρεις, αυτό, ξέρεις, εθνική ομάδα. Οκ, ξέρεις, τι είναι, να κάνω καλές σχέσεις με τους παίχτες, όχι εγώ, να έχουμε ένα καλό κλίμα, mm-hmm. γιατί από εκεί ξεκινάει η βάση του. Αυτό που λέει και ο Ιτούδης, δεν είμαστε μια οικογένεια. Ναι, η ρόλη να είναι διατριτή, ναι. Δηλαδή να είναι ξεκάθαρη. Και μετά, φτάνοντας στο ψυχολογικό κομμάτι, να ετοιμαστείς για το νοκάουτ παιχνίδι, που ξέρουμε τα νοκάουτ είναι τα πιο σημαντικά. Πόσο εύκολη, πόσο βάτη ήταν η διαδικασία μύησης, γιατί εσύ τον έβαλες να παίξει από τη φορά του Γιάννη στην εθνική ομάδα. Α, ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο. Με ποια έννοια ήταν εύκολο. Ήταν ένας σούπερ αθλητής, χωρίς να είναι ένας ολοκληρωμένος μπασκετμπολίστας, αλλά κάτι διαφορετικό που χρειαζόταν η εθνική ομάδα, πιστεύω τότε, και το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε μιλάμε για ένα παιδί σε την ηλικία που ήταν άπειρος. Το πώς μπήκε στην ομάδα μέσα και το πώς άλλαξε με την άβρα του, ξέρεις, σιγά σιγά, γιατί είναι ένας άλλος παίκτης σήμερα από τον από ό,τι ήταν το 2014. Από ό,τι ήταν το 2014. Θεωρώ δεν ήταν δύσκολη απόφαση για μένα καθόλου. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν ένα πράγμα που εκεί πάει το μπάσκετ, στην ταχύτητα, στη δύναμη και ξαφνικά εμφανίστηκε ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Γιάννη. Οπότε ήταν εύκολη. Αν γυρίζεις το χρόνο πίσω, είτε στο μάτς με τη Σερβία, είτε στο μάτς με την Ισπανία, που κρίθηκε στο καλάθι με τα όργια του Γκασόλ, είτε στο μάτς με την Κροατία στο προελμπιακό, στο Τωρίνο, και σέβαζε κάποιος τη διαδικασία. Σε αυτό το πισωγύρισμα να αλλάξεις ένα πράγμα από αυτά που έκανες. Ναι. Ή να έκανες κάτι που δεν σκέφτηκες τότε να το κάνεις. Ναι. Τι θα ήταν. Εγώ θα πω κάτι. Το παιχνίδι με τη Σερβία θεωρώ ότι δεν ήμασταν πνευματικά τόσο έτοιμοι όσο και να λέγαμε έτοιμοι, γιατί οι Σέρβοι ερχόντουσαν από πολύ άσχημο πρώτο. Με αρνητικό ρεκόρ. Ακριβώς. Με 2 νίκες και 3 ήττες. Και μέχρι να καταλάβουμε τι γινόταν, οι τύποι μας είχαν πάρει το πάνω. Χωρίς να χάνουμε διαφορά. Διαφορά έγινε αυτή των 18 πόντων, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία 3 λεπτά. Ήμασταν κοντά, αλλά τους ένιωθες. Ξέρεις πόσο φανατισμένοι. Και εμείς ψαχνόμασταν και εμείς ήμασταν πάντα από πίσω. Και βέβαια είχαν μια υπεροπλία στους ψηλούς που εμείς είχαμε μόνο τον Μπουρούση και ο Βουγιούκας, αλλά τέλος πάντων με το Γιάννη παίζαμε πιο πολύ. Μας τυπήσαν εκεί. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πιο πολύ θα ακούμπαγα το παιχνίδι της Ισπανίας παρά αυτό. Καταλαβαίνεις, της Σερβίας. Και εκεί σίγουρα θα μπορούσα. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Κάποια rotation μου φύγανε, όπως τα είχα στο μυαλό μου, που θα μπορούσα να την έχω την ομάδα λίγο πιο φρέσκια, φτάνοντας προς το τέλος. Mm. Δηλαδή, παίξαμε με 7-8 παίχτες, 7 παίχτες, για συνεχόμενα λεπτά. Είχα ένα άλλο πλάνο στο μυαλό μου, για κάποιο λόγο, ξέρεις, καμιά φορά είναι να τολμήσεις και βλέπεις πώς πάει το παιχνίδι, ξέρεις, λίγο με το ένστικτό σου, κατάλαβες, αλλά με παγωμένο μυαλό σήμερα που με ρωτάς, ναι, θα σου έλεγα θα το διαχειριζόμουν λίγο διαφορετικά αυτό το παιχνίδι,
Όχι τακτικά. Της Ισπανίας. Της Ισπανίας το 15, ναι. Όχι τακτικά. Γιατί το έχω ξαναδεί το παιχνίδι αρκετές φορές. Δηλαδή, τι θα άλλαζες τακτικά, κατάλαβες τι λέω. Mm-hmm. Πικέρο λάμινα, ξέρω εγώ, έτσι. Πιο πολύ στην, πώς το λένε, στα rotation, στις αλλαγές, στον ξεκούραση, ξέρεις, κάποιους παίκτες δηλαδή, που θα μπορούσες, ουσιαστικά ήταν εκεί. Αυτό που, άμα ήταν να ξαναπέζαμε πάλι αυτό mm-hmm. το παιχνίδι, εκεί θα ήταν. Επειδή μίλησες για υστέρηση στην πνευματική δύναμη, που δυστυχώς αυτή τη πνευματική δύναμη δεν έχουμε καταφέρει να την ανακτήσουμε από το 2010 και πέρα, σε εξέπληξε αυτό που έγινε με τη Γερμανία και μας κόστησε τόσο πολύ στο Βερολίνο φέτος. Αυτό που με εξέπληξε ήταν, ξέρεις, θέλει λίγο προσοχή και θα το πω. Με εξέπληξε που, με τον τρόπο που χάσαμε. Με τον τρόπο, ναι. Ναι, όχι... Ότι φάγαμε 107 πόντους και 17 τρίποντα. Ναι, καλά, αυτό μπορεί να γίνει σε ένα μάτς, αλλά με τον τρόπο ποιον. Όταν γίνεται και περνάμε, κλείνοντας το ημίχρονο με 3 πόντους επάνω, λες, μαθαίνω γρήγορα το τι έγινε και μπαίνω και δαγκώνω. Και, ναι. Και εκεί δεν ξέρω για ποιο λόγο μπλοκάραμε. Και φάγαμε 21. Και ξέρεις, και η ομάδα δεν την είδα, ξέρεις αυτό. Γιατί έχουμε παίξει πολλά νοκάουτ. Έχω παίξει νοκάουτ, έχουμε χάσει τα νοκάουτ αυτά. Αλλά λες, κλωτσάω, ξέρεις, παίζω αυτό, δεν μου βγαίνει, χάνω μια βολή, χάνω ένα τρίποντο. Αλλά αυτό πιο πολύ μου κάνει εντύπωση έτσι το πώς κάτσαμε. Κατάλαβες το. Γιατί θεωρώ ότι είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Κακά τα ψέματα. Ήταν ένα ανοιχτό ευρωμπάσκετ, να το πω έτσι. Η ομάδα έπαιξε καλά. Όχι 40 λεπτά, αλλά ξέρεις, δεν χρειάζεται κιόλας να ξέρεις σε ένα τουρνουά τέτοιο. Και ήταν πιο πολύ, ξέρεις, αυτό η συμπεριφορά. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν είναι ότι δεν θέλαν τα παιδιά, αλλά ξέρεις, ξαφνικά κόλλησε. Ξέρεις, έτσι κάτσαμε. Δεν θα το παίξω Λιάννα Κανέλη να ανάψω τσιγάρο την ώρα της εκπομπής. Γιατί όμως το λέω αυτό? Διότι εδώ είναι ο Λάρι Μπέρν. Πες μου μια ιστορία, θα μου νίγες πει κάποτε και να τελειώσουμε έτσι ευχάριστα. Και... Λάρι Μπέρν. Λάρι Μπέρν. Έχει έρθει πρώτα απ' όλα στα Λιώσια. Ναι, έγινε στα Λιώσια και έφυγε ευτυχισμένος γιατί τότε ήταν με τη χωματερή, ξέρεις. Ήρθε να δει το... τον Ταπούτο, το Χρήστο. Ταπούτο, το Χρήστο. Ήταν, ναι. Είχε έρθει, είχαμε βρεθεί βασικά, μας παίζαμε ένα μάτς τσιμπόνα στο Ζάγκρεπ. Για ένα λεπτό τον είχα στις σκάλες και επειδή γνώριζα πάρα πολύ καλά τον Τζοάς που ήταν τότε δεξί του χέρι και υπεύθυνο σκάουτινγκ στους Pacers. Ο Λάρι Μπέρν, πρόεδρος, έτσι, όχι προπονητής, ναι. Είπε ότι θα έρθουμε και στην Αθήνα. Μπορούμε να δούμε προπόνηση. Του λέω, βέβαια, κανένα πρόβλημα και αυτά. Και παίρνουμε την Ορτέ, θυμάμαι, στα Λιώσια και είδα την προηγούμενη μέρα στην προπόνηση. Μπορεί να φανταστεί η προπόνηση πώς πήγε. Πετάγαν όλοι από πάνω από κάτω και ήταν ο Λάρι Μπέρν στην εξέδρα και βλέπει την προπόνηση. Αλλά είχε πλάκα γιατί δεν το είχα πει σε κανένα, ούτε στους βοηθούς μου, ότι θα έρθει. Παίρνει ο Τζο, μου λέει: ξέρεις τι ώρα να προπόνεις και αυτά. Και μπορεί να τον είδε κανείς και να πει: εσύ αυτός μοιάζει με τον Λάρι Μπέρν. Και όπως ήταν τα Λιώσια, το μικρό το γήπεδο, όπως άνοιγε η πόρτα από τις σκάλες επάνω, όποιος έχει πάει και ξέρει τι εννοώ. Έχει ένα μπαλκόνι που βλέπεις σε κάτω. Μπαλκόνι, που πίσω τη χωματερή και όλα αυτά. Αλλά μπαίνει κατευθείαν στο γήπεδο. Δηλαδή δεν έχει να ξέρεις. Έχει εικόνα από έξω, δηλαδή από την είσοδο, μέχρι τη γραμματεία που καθόμασταν. Και ξαφνικά μπαίνει ο Λάρι μέσα έτσι. Διασύζει το γήπεδο, είχαν βγει κάτι παιδιά και ξέρεις, σουτάρανε και αυτά πριν την αρχή της προπόνησης. Και αρχικά ησυχία, ξέρεις, κοιτάγανε μεταξύ τους. Λάρι Μπέρν εδώ πέρα, στα Λιώσια. Τέλος πάντων, έρχεται, μου λέει κότσου να κάτσω, να κάτσει. Λέω, κάτσε στην εξέδρα και αυτά. Βλέπει την προπόνηση, τελειώνω. Μιλάω, χαιρετώ στα παιδιά, λέω βεβαίως. Λέω, ξέρεις, και αυτά. Παίρνουν βέβαια όλοι τα κινητά τους, selfie, πιτσιρικάς τότε που είχαμε στην ομάδα. Και είχα τον Τζένκινς και τον Λόλις, δύο Αμερικανοί της ομάδας, και ήταν δίπλα μου. Είχαμε έναν κύκλο σέντρα για να παίρναγε τους χαιρετούς και ήταν τύπο με το κεφάλι κάτω. Κοιτάω, ξέρεις, έρχεται, παιδιά, good job, guys, που λέει αυτό, thank you, sir, και αυτό, thank you, sir, και τέτοια. Του λέω, ρε παιδιά, του λέω, δεν τον κοιτάτε στα μάτια. Δεν τον κοιτάζει, λέει, τι, λέει, coach είναι, λέει, θρύλος, Larry the legend, λέει, ok, εντάξει. Και μετά, λοιπόν, αφού, ξέρεις, ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτά, όποτε θέλεις να είσαι στην Ινδία, να ξέρεις τα τυπικά και όλα αυτά, φεύγω από την Αγία Πετρούπολη τη δεύτερη χρονιά που έκανε σε πτώχευση η ομάδα, έχω κάνει την προετοιμασία εδώ στην Ελλάδα, και πάω εκεί με Καρλάιλ προπονητή. Αφού πάμε εκεί πέρα, βλέπω την προπόνηση, κατεβαίνει ο Λάρι μια φορά, μου λέει τι γίνεται και αυτά, χρειάζεσαι κάτι και αυτά, μου λέει θα τα πούμε, μου λέει κάποια στιγμή σύντομα. Okay. Και κάνει ένα meeting με τους scouters. Και ανεβαίνω πάνω στο γραφείο και λέει να έρθει και Φώτης. Και μου λέει, έλα και εσύ πάνω, δεις, εμπειρία και τέτοια. Okay. Καθόμαστε, μιλάνε και για παίχτες και εκείνο και τ' άλλο. Λέει, τελειώσαμε, λέει Φώτη, λέει κάτσε. Λέει μισό λεπτό, λέει αυτό. Εγώ έχω παγώσει, ξέρεις.
Λέει κάτι, παιδιά, λέει, εντάξει, ευχαριστώ. Φεύγουνε, καθόμαστε εκεί πέρα και όπως ένα μεγάλο γραφείο, εκεί που καθόταν στην κορυφή, από πίσω ήταν ένας ξύλινος τείχος. Και κάνει μια έτσι εικόνα, μου λέει καπνίζει, δεν καπνίζει. Μου λέει, έχω μάθει, μου λέει ότι καπνίζει. Λέω, ναι, λέω, καπνίζω. Μου λέει, περίμενε, μου λέει. Και κάνει μια έτσι και σπρώχνει τον τείχο, όπως βιβλιοθεί και στις ταινίες του. Και μπαίνουμε σε ένα χώρο, έχει ένα χώρο από πίσω. Καμάντζα! Με μοκέτες, ξέρεις, φωτορυθμικά, πώς το λένε, φώτα. Κρυφούς φωτισμοί που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, βαρέλια, μπύρες και αυτά. Κάτι πολυθρόνες, ξέρεις, αυτές τις lazy boy που κάνει έτσι. Μου λέει, εδώ είναι, μου λέει, ο παράδεισός μου. Τώρα μου λέει, κάτσε να κάνουμε, μου λέει, ένα τσιγαράκι, να πιούμε για καμιά μπύρα. Και τώρα σκεφτόμουν, ξέρεις, έμπαινα μέσα, λέω, θα πιω μπύρα στον παράδεισο του Λάρι Μπέρντ, ας πούμε. Και αρχίζαμε και συζητάγαμε, ξέρεις, για την οικογένεια. Αυτή είναι ένας περίεργος τύπος. Δηλαδή δεν είναι ένας τύπος, ξέρεις, πώς να το πω, πάντα έχει αυτή τη φήμη ότι ιδιαίτερος τύπος. Ιδιαίτερος. Χωριάτης. Πολύ. Μα δεν είμαι ο χωριάτης από το Friends League. Ναι. Και ξέρεις, θες να το ρωτήσεις κάτι, αλλά τι να το ρωτήσεις. Κατάλαβες τι λέω. Αλλά ήταν ο τύπος τόσο χαλαρός, ξέρεις, και όλα αυτά. Κάναμε εκεί πέρα τα τσιγάρα μας. Marlboro Light, σαν τρελός. Απίστευτο. Δεν πήγαμε τις μπύρες. Μου είπε εκεί πέρα με την. Ναι, εντάξει, το ξέρει κιόλας κόμματα. Ένας αδελφός του επέμενε να παίξει μπάσκετ από τα αδέλφια του, γιατί αυτός ήθελε να είναι στην επιχείρηση που είχαν με τα παρματοφόρα και όλα αυτά. Το δάχτυλό του, το ένα του λέω από τον μπάσκετ, μου λέει όχι από το baseball, όταν ήταν μικρός, που έχει το δεξί του που είναι, κοιτάει αλλού. Δεξιά έτσι αλλού. Αυτούς τους Lakers δεν τους έλεγε, δεν μπορώ να πω τώρα, δεν τους έλεγε ποτέ με το όνομά του. Ποτέ, όχι, τους έλεγε, ναι, πούς. Όταν παίζαμε λέει με αυτούς, έτσι, όταν παίζαμε με αυτούς, αυτό. Τέλος πάντων, ήταν μια εμπειρία πραγματικά ξεχαστή, γιατί σου λέω από το πουθενά, και ξέρεις, κάτι δεν το περιμένεις, είσαι με ένα θρύλο του παγκοσμίου μπάσκετ να πίνεις μπύρες και να καπνίζεις Marlboro Light. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ δεν πολύ για την πρόσκληση. Εδώ το δώρο, το παραδοσιακό δώρο που προσφέρουμε στις τέτοιες εκπομπές, όχι δεν έχει φανέλα Carolina Blue, αλλά you never know. Ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Λοιπόν, είπα στην αρχή, φώτη κάμερα πάμε. Φώτη κάμερα, τελειώσαμε. Άλλο ένα show από το Trace & Chase ολοκληρώνεται, φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε όλοι μας, όλους σας, πάρα πολύ. Δια μία νησέ τη φοράν που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού στο επόμενο show από το Trace & Chase. Γεια σας.